Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σουλά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνει την πρωτόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της Κακομοίρας με τον Εμίλιο Γαβριλίδη απέναντί μου στη δήμηση των ήχων. Τον Θανάση Καταμπάκα στο production. Τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Τον Άντερ Γρηγόρη Κόκκινο στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5. Και τον Όβερ Κωνσταντίνο Ραπτόπουλο. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, θα σας δώσουν την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό και μαζί την καλύτερη τιμή της αγοράς. Μην ξεχνάτε ότι μπαίνοντας στο www.glistoparto.gr μπορείτε να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο, ενώ θα βρείτε και όλες τις μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ. Με 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολη 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook. Για καφέ, πίτα, μπουγάτσα, για οτιδήποτε τραβάει η ψυχή σας, μόνο στα καντίνα Pit Stop. Θες μπουγάτσα ή πίτα μία συν μία δώρο? Θες καφέ, δώρο το νερό
Και αν είσαι καθημερινός πελάτης, θες δώρο στους 5 τον έκτο καφέ. Σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, Παλαιού Σταθμού 36, στη Δυτική είσοδο μετά τα δικαστήρια, Πόντου 56 Λαχανογρά, οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο, μετά την αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Πλησιάζει το τριήμερο του Οκτωβρίου, της 28ης Οκτωβρίου. Μπείτε τώρα στο goldmode.gr και πρόλαβε απίστευτες προσφορές για διαμονή με πρωινό και μεταφορά. Κωνσταντινούπολη με 99 ευρώ και διαμονή στο ιστορικό κέντρο. Βελιγράδι με 95 ευρώ με πλωτό ξενοδοχείο. Βουκουρέστι με 105 ευρώ σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων. Μπάνσκο με 49 ευρώ σε τετράστερο ξενοδοχείο με απεριόριστο σπα. Εκδρομές οι οποίες πραγματοποιούνται με την εγγύηση του 1824 Travel, με δύο διανυκτερεύσεις μεταφορά και πρωινό. Οι τιμές ισχύουν μέχρι η εξάντληση των θέσεων αποκλειστικά στο goldmall.gr. Μεγάλος μας χορηγός, η Εσκιάδης Βαλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία επανέρχεται δρυμύτερη. Μπορείτε να βρείτε εκεί Hyundai, μπορείτε να βρείτε Kia, μπορείτε να βρείτε Skoda, όλα τα μοντέλα ετοιμοπαράδοτα, τα περισσότερα εξ αυτών. Να τα δοκιμάσετε οδηγικά, να κάνετε test drive, να δείτε αν είναι για τα δικά σας γούστα και με μια απίστευτη προσφορά, μια ακόμη, όπως πάντα, από τους κορυφαίους των κορυφαίων. Για αυτούς οι οποίοι θα πάνε για μια εβδομάδα, από σήμερα δηλαδή, να αγοράσουν το νέο τους αυτοκίνητο, δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για 3 χρόνια. Όποιο αυτοκίνητο και αν επιλέξετε, δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για 3 χρόνια. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας στο 2310-596-596. Τι έγινε, Κωνσταντίνε? Έχουμε κανένα δεκάλεπτο να μιλήσουμε κι εμείς, ε? Μπορείς να μιλήσεις κι εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Τι έχεις, τι θέματα έχεις? Στο πιάτο σου να πούμε. Να με δώσεις συγχαρητήρια για το εκπληκτικό προγνωστικό του Άντρα. Εσύ την μπάλα τη βλέπεις, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Μόνο μέσω στοιχημάτων. Δεν την αγαπάς. Μια θα κερδίσεις, δύο θα χάσεις, δύο θα κερδίσεις, μια θα χάσεις. Εντάξει τώρα, η λογική πάντως που έδωσε στο Άντερ δεν υπάρχει. Μια ομάδα που παίζει με Μπαπέ, Ντιμπαλά, Νεϊμάρ και Καβάνη τετράδα, δεν τη δίνεις. Και να παίζει με κάτι Σέρβους, κάτι Λιμάνα που είμαι εκεί πέρα. Με τον προπονητή, τον Ψινάκη εκεί πέρα που τον έκανες μεγάλο προπονητή επειδή είπε καλά λόγια για τον Ηρακλή. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν σου καταλογίζω εγώ καμία ευθύνη. Στο κουμάρι δεν υπάρχει ευθύνη. Στο κουμάρι υπάρχει πρόβλεψη καλή και πρόβλεψη κακή. Στην κακή εκτίθεση. Ναι, στην κακή εκτίθεση. Εσύ τώρα θες να κάνεις, τώρα θες να δείξεις. Τώρα καταλαβαίνω εγώ τι θες να κάνεις. Εκτεθειμένος. Θες να δείξεις κάτι το τρομερό, να πούμε. Oh. Και πάει να πιάσεις, να πούμε, ξέρω εγώ, να δεις το Δία να κάνει έρωτα με την Ήρα, με συννεφιά, ξέρω εγώ, από το Θερμαϊκό. Δεν πρόκειται να το δεις. Δηλαδή, ψάχνεις το απίθανο να γίνει, κατάλαβες. Θα σου πω. Αυτό λέω εγώ τώρα. Θα σου πω. Όχι, δεν ψάχνεις το λογικό. Όχι, δεν ήταν το σκεπτικό μου αυτό. Γιατί δεν ψάχνεις το σκεπτικό. Τα απίθανα που γίνανε ήταν πολλά. Εντάξει, τι απίθανο έγινε δηλαδή. Τι απίθανο. Έφερε ισοπαλία η Μπάγκερ με τον Άγγελ. Εντάξει, η Μπάγκερ έβαλε κάτι χαφ. Το Μίλλερ εσωτερικό χαφ. Έχασε η Ρεάλ από την Τζεσεκά. Έχασε. Η Ρεάλ από την Τζεσεκά. Εντάξει. Ωραία. Η Ρεάλ δηλαδή, με συγχωρείς, η γενική τη εικόνα στην μπάλα κερδίζει, χάνει. Είναι η ομαδάρα που τη φοβάσαι. Δεν αντιμετωπίζετε. Ομάδα μεγάλη είναι. Αλλά αντιμετωπίζετε. Παρακάτω. Τι άλλο στραβό έγινε? Έχασε η Λίβερπουλ, ναι, με κάτω τα χέρια για μένα από την Νάπολη. Γιατί με κάτω τα χέρια? Γιατί είδα μια Νάπολη η οποία το ήθελε πολύ περισσότερο το παιχνίδι. Αυτό είδες τώρα. Είδα ένα Κλόπ ο οποίος κοιτούσε μόνο και μόνο να πηγαίνει για το 0. Επιθετικά να μην κάνουν δεν τίποτα. Σούτ, ή ναι, να μην μπορούν να κάνουν τίποτα. Ωραία. Αν θέλεις, γιατί αμήνθηκε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ενώ την Παρί, ναι, την κάνανε κόσκινο. Μάλιστα. Άσχετο ότι κέρδισε με 3-2 στο τέλος. Είναι συγκυριακό. Έπρεπε να την κερδίσει. Μάλιστα. Καμία σχέση δηλαδή. Τελείως. Δεν το λέω σαν δικαιολογία. Βλέπω ανάποδα πράγματα. Με το λοιμό την Νάπολη έπαιζε, να πούμε, και δεν έκανε φάση. Δεν με νοιάζει που έχασε. Βλέπω εμένα αυτόν, ναι, ο οποίος τα άκουσε από μένα. Ποιος σε άκουσε εισαγωγικά. Ο Λουτσιάνος Παλέτη. Σ' άκουσε τώρα Σπαλέτη εσύ στην? Όχι, δεν είπα ότι. Ναι. Αυτό σε είπα. Είναι δυνατόν να ακούς? Είναι σπουδαίος προπονητής. Μισό λεπτό. Τον κράζω. Τον κράζω και κάνει δύο ανατροπές. Μία με την Τότεναμ και μία με την Αϊτχόφεν. Μάλιστα. Εντάξει, μαγιά του είναι. Ο Σπαλέτη είναι μεγάλος προπονητής. Εντάξει. Ναι, ρε, χαρακτηρίζεται από τους 15 στην Ευρώπη κορυφαίους. Εντάξει. Εσύ ναι, πεις ότι δεν είναι. Βλέποντας. Ναι. Όχι, εγώ είπα ότι τον βλέπω. Και ο ανερχόμενος ότι προπονηταράς τα επόμενα χρόνια είναι ο Νάγκελσμαν. Είναι, συμφωνώ. Ο οποίος πιστεύω ότι είναι ο προπονητής της επόμενης δεκαετίας. Έτσι πιστεύω εγώ. Πιστεύω ότι ήταν ο Νάγκελσμαν. Χρόνια τον βλέπω.
και βλέπω στο παιχνίδι του στοιχεία που μου αρέσουν. Ωραία. Έχει τα κενά του, έχει τα μου αρέσει πάρα πολύ ο Νάγκελσμαν και λόγω νεαρού ηλικία. Το Brad Pitt μοιάζει λίγο, βλέπεις. Το Τζόρτζο Γκλου μοιάζει. Όχι, ρε. Ναι, είναι και ομορφόπεδο να πούμε. Και ο Μουρίνιο, ωραίος άντρας είναι. Και ο Γουαρδιόλα, ωραίος. Ο Μουρίνιο είναι ο άντρας, ο σνόπ. Θέλει σφαλιάρες να πούμε. Υπάρχουν ωραίοι άντρες, οι οποίοι είναι και πρόσκαροι και ωραίοι και κανικοί. Αυτός είναι ψωνισμένος. Αναλόγως τι ψάχνει να βρει κανείς. Ψωνισμένος είναι, άστο τώρα. Η ομορφιά είναι κάτι προκειμενικό. Ρε κόκκινε μου, ρε, είναι ψωνισμένος ο άντρας αυτός. Υπάρχουν και γυναίκες που είναι ωραίες, αυτά και τα λοιπά, και έχει άλλες είναι ψωνισμένες. Φαίνεται ο άλλος άμα είναι ψωνισμένος ή είναι normal να πούμε. Σε αυτό το κομμάτι. Θα εξετάσουμε αυτό το κομμάτι τώρα της κοινωνικής του συμπεριφοράς. Τώρα τα άλλα κομμάτια είναι άλλα. Να τον κρίνουμε σαν προπονητή, σαν πατέρα, σαν σύζυγο, σαν φίλο, σαν συνεργάτη. Εδώ μιλάμε ότι ο άνθρωπος έχει ένα ασυνοπισμό στη δουλειά του και στην εμφάνισή του. Νομίζει είναι ο ξέρω εγώ. Δικαιώνεσαι για χθες. Για ποιο πράγμα. Για κάτι. Τι πράγμα. Γιατί σε κράζουνε. Τι με κράξανε. Αλλά εγώ δεν θα εφαρμόσω. Εσύ είσαι καλός άνθρωπος και με προστατεύει. Δεν ωραία. Είναι ναι. Θέμα καλοσύνης. Είσαι καλός. Είναι θέμα ειλικρίνειας. Εσύ θες να κράζεις όλο τον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν ήταν ο Μέση. Ναι. Πολύ φοβάμαι ότι παρά το γεγονός ότι η Μπαρσελόνα ήταν πολύ ανώτερη από την Τότεναμ, ναι. Μπορεί να μην κέρδιζε. Κοίταξε, ο προπονητής της Τότεναμ. Το είδε στο παιχνίδι. Το είδα το παιχνίδι. Στο γύρω-γύρω, ρε παιδί. Συμφωνείς ότι αν ναι. Δεν ήταν, δηλαδή, δέχεσαι δύο γκολ, τζάμπα. Προηγείσαι. Εκεί κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν μπορεί να τρως τόσο, δηλαδή, να είσαι με το άγχος, θα κερδίσω. Η Μπαρσελόνα είσαι. Τέσσερις παίκτες στην ευθεία, στο κέντρο του γηπέδου, δεν παίζει την Μπαρσελόνα έτσι σχέδιο. Είναι αντιμετώπιση λάθος του Ποκετίνο. Ο Ποκετίνο. Ο Ποκετίνο έχει αφέλεια στο παιχνίδι. Δεν ξέρω τι έχει. Είναι ο Σαβάλλο και ο Σαφάο. Δεν ξέρω. Ποκετίνο μπορεί να έχει ένα μάξι με 80 άλογα, να είναι σε μια ανηφόρα, να έχει πάνω μπροστά μια μπετονιέρα, να μην έχει ορατότητα να πούμε και να αυτός να βάλει Δευτέρα για να περάσει. Αυτός είναι ο Ποκετίνο. Δηλαδή μπορεί να το περάσει μια, δύο, τρεις, την τέταρτη θα έρθει μια άλλη μπετονιέρα που απέναντι θα πάει ο Μακαρίτης στα νεκροταφεία της Θέρμης να πούμε ο Ποκετίνο. Τέσσερις στην ευθεία ψηλά η Τότεναμ είναι η διάταξη. Δεν είναι δηλαδή ο παίχτης μόνο, είναι πώς στείνεται στον αγωνιστικό χώρο. Συμφωνώ. Δηλαδή, και ο δεξής του μπακ δεν ξέρω αν είναι ο βασικός, άμα τον βάλεις να με το Σακόφ να τρέξει, αν τον περάσει λίγο το Σακόφ, το δεξί του μπακ που είχε χθες. Στην πλάτη του δύο φορές, μπαμ μπαμ, πάρ' τα δύο γκολ. Άλλο θέμα, λέγε. Ένα μήνυμα το οποίο θέλω λίγο να το ξανασκεφτείς. Εγώ. Το φίλο. Ο φίλος, ναι. Λοιπόν. Τι είπε. Το μάτς είναι άντερο, ο Μιλόγεβιτς ξέρει να κάνει άμυνα. Γρηγόρης Κόκκινος 2018. Ναι. Πολύ ωραίο, 4-0 ημίχρονο. Εντάξει, άσε τώρα αυτό. Προσθέτει κάτι άλλο. Ναι. Ο Παΐσιος θα κάνει πολύ καιρό να δει κεράκι του. Αν περιμένει από μένα να δει κεράκι ο Άγιος, ο Γέροντας, όπως θέλεις πες το να, ρε φίλε, στείλε για μένα ότι θέλεις τον Άγιο για τον Μπλίξερ. Για ποιος είναι Άγιος ο Παΐσιος. Δηλαδή τώρα μου θυμίζεις κάτι τύπους. Μη. Τον βλέπεις τώρα παίζει άλλο στη ρουλέτα και πετάει ένα κομποσκίνι πάνω σε ένα νούμερο μπας και πει. Σε πειράζει εσένα αυτό. Είναι δυνατόν να μπερδεύεις το ζόγο. Γιατί. Με το πιστεύω, γιατί, με τα θεία. Γιατί. Αυτός που σκότωσε ο Ρώσος, ξέρω εγώ, 50 ανθρώπους, μπράβος, ξέρω εγώ, νονός εκεί στη Ρωσία. Και έρχεται λέει και εδώ είναι. Δεν είναι λογικό. Στάσου ρε, πάει στο μοναστήρι το Ρώσικο. Έχω δικαίωμα. Δεν έχει δικαίωμα. Πάει στο Ρώσικο μοναστήρι και δίνει 2 εκατομμύρια. Έχει δικαίωμα να τα δώσει για την ψυχή του. Αυτό πιστεύει, αυτό κάνει. Και ο άλλος πιστεύει με τον κομποσκύλο ότι θα κερδίσει τη ρουλέτα. Σε πειράζει σαν αυτό δηλαδή. Και για τον Παΐσιο. Με μένα να μην μπερδεύει τον Άγιο. Ο Παΐσιο είναι Άγιος για αυτούς οι οποίοι οικονομά στην πλάτη του. Παΐσιο. Είναι Άγιος για όλο τον κόσμο και σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι που οικονομάζουν την πλάτη. Ο Παΐσιος είναι Άγιος για αυτούς που οικονομάζουν την πλάτη του. Πάμε παρακάτω. Ο πρώτος ο οποίος δεν οικονομάζει την πλάτη του είμαι εγώ δίπλα σου. Τι κάνεις? Οικονομάω στην πλάτη του. Όχι, εσύ θες να το παίξεις καλός άνθρωπος. Δεν είμαι καλός. Και επικαλείσαι τον Άγιο. Δεν είμαι καλός. Για να καλύψεις τη σκατοψυχία σου. Αυτό είναι δικό σου. Είναι δικό μου. Βάζεις τον Φουκάρα τον Παΐσιο μπροστά για να καλύψεις τα δικά σου. Δεν τον βάζω. Έλα. Είπες για τη Manchester United. Μπορούσα να κάνω τον Πονηρό να γράψω ένα βιβλίο και να πω. Χίλιες και μία νύχτες με τον Γέροντα Παΐσιο. Εσύ να γράψεις βιβλίο. Όλοι όσοι θες γράφουν. Την τεμπελιά που έχεις απάνω σε εσύ ούτε κόλλα να φοράς δεν γράφεις. Ρε. Πάει γράψεις βιβλίο. Τεμπελχά. Εσύ μιλάς για τεμπελχά. Α, τεμπελχανά να πούμε. Πάει γράψεις βιβλίο. Τον παρακαλάς. Χτες είπε μία λέξη. Ναι. Θα απολογηθώ γι' αυτό. Διαβάστε γι' αυτό εδώ. Θα απολογηθώ. Διαβάσει η σημερινή στήλη. Η μοναδική λέξη η οποία έχει πει ο Ρατόπουλος είναι η λέξη παλέτα. Άρα να μην διαβάσουν την εφημερίδα, δεν είναι δικά μου. Διαβάζαμε ούτως ή άλλως. Κακό την πήρα τότε. Okay. Ωραίο προμόσιο. Okay. Λες εμένα τεμπέλη. Α σου πω κάτι. Η μοναδική λέξη που είπε είναι η λέξη παλέτα. Θες να απολογηθώ τώρα. Όχι. Όχι, απολογούμε. Όχι, δεν θέλω, ξέρω γιατί. Απολογούμε. Εσύ, ό,τι βλέπει ότι σου δίνει επί της ουσίας χρήματα. Ναι. Το κουστάρι. Μπράβο. Ό,τι δεν το βλέπει που σου δίνει έμεσα χρήματα. Ναι. Το θεωρείς
χρόνο σπατάλι. Σου απαντάω. Λοιπόν, δεν είναι έτσι ή δεν είναι. Όχι, θα σου πω. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Εγώ δεν ήμουν του γραπτού λόγου. Δηλαδή, μπορώ να κάνω 80 δουλειές την ημέρα, να μην πω ότι κουράστηκα, τα πόδια μου να είναι ερείπια, αλλά να μου πεις γράψε τη στήλη Ραπτόπουλε, είναι μεγάλο, μεγάλη ανηφόρα για μένα. Ήμουν ποτέ για σένα εμπόδιο σε αυτό? Όχι, ρε φίλε. Ευθέως τώρα. Απλά κάνω σε όλες μου τις δουλειές, η μόνη δουλειά που είναι αγκαρία για μένα είναι η στήλη. Στο λέω εγώ. Μα, από τη στιγμή που δεν την γράφεις. Δεν την κουστάρω. Το μόνο που θέλω είναι 5 λεπτά. Δεν την κουστάρω. Δηλαδή εκείνα τα 5 λεπτά είναι αιώνας για μένα. Άλλα θέματα. Τώρα σε απολογούμε. Πάμε παρακάτω. Δεν απολογείσαι. Απολογούμε. Μα στείλες κι εγώ πάνω. Στη λέω. Θα γράψεις εσύ βιβλίο. Εσύ άμα γράψεις κόλλα αναφοράς, θα πάθεις θλάσσι στο δάχτυλό. Δηλαδή όλα αυτά θα γράφουν. Πώς γράφονται? Εσύ γάμο ρε, πατάς εκεί το κουμπιάκι με τα δάχτυλα, τα σουτζουκάκια να πούμε. Στείλε μου ένα μήνυμα. Τι να σε στείλω? Τώρα από το κινητό. Έλα τώρα τέτοιο άλλο, σου στείλω μήνυμα. Δεν μπορείς. Τότε να Μπαρτσελόνα τα είπαμε. Τη Γιουβέντους την είδαμε, Χόφενχάιν είδαμε, Μπάγερν Άγιαξ είδαμε. Τι άλλα θέματα έχουμε? Α, έχουμε ωραία θέματα σήμερα. Και άλλα θέματα έχουμε. Έχει. Κύπελο είδαμε. Κύπελο είδαμε. Δεν ξέρω αν είδες καθόλου. Τι, για ποιο πράγμα? Το 03. Όχι ρε φίλε, όχι. Δηλαδή κάτσε. Και να είχα χρόνο δεν με το βλέπω. Δεν μπορώ να δω τον Μπασάρι στο ρομπάκ, δεν μπορώ να το δω. Χαλάει την αισθητική μου. Δηλαδή πάνω στο ποδόσφαιρο δεν μπορώ να δω τον Μπασά αριστερό μπακ. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Κάτι απλό. Δηλαδή τι. Κάτι βάλε απλό. Με να σκάψω τον κήπο σου, ρε φίλε. Τι θες να σε κάνω, δεν να σε πληρώσω τη ΔΕΗ. Να το διαλύσω. Θα σου πω. Θες να κάνω κάτι άλλο. Θες να κουβαλήσω απέναντι που χτίζει. Δηλώνεις. Μισό λεπτό, μη. Θες να κουβαλήσω την πολυκατοικία απέναντι φόρτωμα ξεφόρτωμα. Να διάσω ένα φορτηγό με βιβλία. Το Μπασά αριστερό μπακ δεν μπορώ να τον δω, ρε φίλε. Πειράζει δηλαδή. Να ακούσεις κάτι? Θέλω να ακούσω κάτι, ναι, θέλω. Από τη στιγμή που αγαπάς το ποδόσφαιρο. Ναι. Να δω το Μπασάρι στο ρομπάκι. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, δεν το βλέπω. Και ξέρεις πώς θα το κάνουμε, δηλαδή. Και γνωρίζεις ότι ο Ηρακλής, ναι, θα διεκδικήσει φέτος την άνοδο και θα πρωταγωνιστήσει. Με αυτούς εδώ. Οφείλεις να δεις ένα παιχνίδι πώς είναι, τι καπνό φουμάρουνε. Ναι. Έτσι, να πάρεις μια εικόνα. Αν είμαι λάθος, πες ότι. Εγώ νομίζω ότι άμα κάτσουν αυτοί έξω από γεροκομείο και δουν και το Βοσνιάδι έξω, θα του πούν τρόφιμε το Βοσνιάδι. Γιατί του άφησε αυτού έξω και δεν του έφυγε. Άρα ο Ηρακλής δεν ανεβαίνει. Δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι η Κέρκυρα, ας πούμε, και ο Βόλος τέτοια πράγματα δεν μπορεί να έχουν. Τέτοια παλτά, να πούμε, τόσου αργού παίκτε κτλ. Παλτά. Ναι, ρε φίλε, παλτά βιολογικά. Ναι. Δεν μπορεί να περπατήσουν αυτοί. Εγώ λέω ότι οφείλει κάποιο να ρίξει. Οφείλει κάποιο να ρίξει μια ματιά. Τι να ρίξω μια ματιά. Και να δει και από εκεί και πέρα να βγάλει τη συμπεριλαμβάνω. Τι να σου πω. Βάλε με να τρώσει τα φίλια μια εβδομάδα, τον Μπασάρι στο ρομπάκι δεν τον βλέπω. Τι να σε πω τώρα. Δηλαδή. Και στον Άρη τα ίδια έλεγε. Δεν τον βλέπω. Το Μπρούνο Γκάμα τον βλέπω και τον άλλο. Πώ θα γίνει τώρα. Το Μπασάρι στο ρομπάκι 1,90. Οχτάρι αργό, το δω, εξάρι, ξέρω εγώ. Πάμε στα άλλα θέματα. Άλλο τι είδε. Το είδε τον Ηρακλή δηλαδή. Το δεύτερο ημίχρονο, ό,τι πρόλαβα. Σκοτώθηκε να βλέπει μάνα. Εντάξει. Και από ό,τι φαίνεται ήταν το καλό, γιατί πολύ γκρίνια άκουσε το πρώτο. Εντάξει. Καλό. Εντεκάδα, ξέρει από όξω. Ο Ρόβα που έπαιξε και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Και, ναι, έφαγε και εκεί τριμώ. Μόλι ξέρει. Εντεκάδα, ξέρει. Ηρακλή, ομάδα σου. Ξέρει την εντεκάδα από όξω. Την είδα, ρε, ναι, τι θε να σου πω. Την εντεκάδα απ' έξω, την ξέρει. Τι θε να σου πω. Τέρμα ποιο έπαιξε. Ο Βοσνιάδη. Δεξιμπακ. Δεν σου λέω. Δεν ξέρω. Εντάξει. Εδώ άμα σου πω τώρα ποιοι παίζαν στην Αϊτχόβεν. Δεν ξέρω, δεν είναι ομάδα. Άμα ήμουν Αϊτχόβεν θα ήξερα. Είμαι υποχρεωμένος να ξέρω την 11η της Αϊτχόβεν. Εσύ που είσαι Ηρακλής όμως και είδες το μάτς, υποχρούσα να την ξέρεις. Ναι. Άλλα θέματα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Europa League. Δεν συγκινούμε πολύ. Βέβαια τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ οπωσδήποτε πρέπει να τους δούμε γιατί είναι ομάδες δικές μας. Ένα είναι αυτό. Ότι πρέπει να το... Αυτό εδώ που λες. Δεν με συγκινεί το Europa. Σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν με συγκινεί, τι να σου πω. Μισό λεπτό, μπορώ. Ναι. Είπες ότι πρέπει να τους δούμε γιατί είναι δικές μας ομάδες. Ναι. Το Europa League δεν συγκινεί ούτε τις ίδιες ομάδες. Και άμα είναι Αγγλίες και τα λοιπά, και αυτοί δεν συγκινούνται. Και στον ΠΑΟΚ. Τα έχουμε πει. Και στον ΠΑΟΚ ξέρεις τι λαλάνε τώρα οι Κουλιανοί και οι άλλοι. Τι με νοιάζει εμένα η Ευρώπη, αυτοί που κάνανε ντου για το Σεντόνι. Το Σεντόνι. Τι με νοιάζει εμένα το Σεντόνι, πρωτάθλημα να πάρω. Τι με νοιάζει εμένα η Ευρώπη, πρωτάθλημα να πάρω. Ρε φίλε, όταν ονειρεύεσαι τη Μόνικα Μπελούτσι. Άντε πάλι τη Μόνικα. Για τη Μόνικα Μπελούτσι. Η Μόνικα Μπελούτσι γριά είναι. Άμα καταφέρει. Άλλη, πάει Μόνικα. Άμα καταφέρει και πα με τη Μόνικα Μπελούτσι. Με τη Μόνικα. Μετά λε πια Μόνικα Μπελούτσι, θε την επόμενη. Ναι. Έτσι είναι ο άνθρωπο. Έτσι έλεγε ο Παΐσιος, να πηγαίνει λοιπόν, με πολλέ γυναίκε. Θε να μιλάμε σοβαρά. Δεν ξέρω, θα με πει τι. Η λογική τι λέει, ότι ο άντρα πρέπει να πηγαίνει με τη γυναίκα. Ναι. Αυτό λέει η λογική. Ναι. Δηλαδή πρέπει να το πει κάποιο άλλο. Και εσύ λέει ο σκύλος να πηγαίνει με το σκύλο. Αλλά ο σκύλος πάει με τον τράγο εκεί πέρα. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχουν και παραπάνω. Εσύ πα τώρα στη Θάσο. Και βλέπει ποιο ζώο πάει με ποιο. Αυτά είναι ζώα. Ναι, το λέω μεταφορικά. Εσύ είσαι άνθρωπο. Δεν θέλω να επεκταθώ, δεν με πιάνει. Σε πιάνω μια χαρά. Δεν με πιάνει. Δεν πρέπει να σε πιάσω και να σε πετάξω το μπαλκόνι με αυτό. Δεν με πιάνει. Τώρα εγώ άλλα λέω εσύ. Ξέρω τι λέω. Εντάξει τώρα. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Εντάξει. Και λίγα λόγια για τη Θάσο. Λοιπόν, κύριοι όλοι. Αν βάφει ή ανακαινίζει, πα σε ένα από τα καταστήματα Κοσμάογλου για εξειδικευμένε τεχνικέ και απίστευτη ποικιλία χρωμάτων. Είναι ο πλέον αξιόπιστος συνεργάτης και σύμπλος για κάθε αλλαγή στο σπίτι σας. Εκεί θα βρείτε
ό,τι νεότερο εμφανίζεται στην αγορά των χρωμάτων από τους ειδικούς στο χρώμα και φυσικά τα χρώματα Vitex με πολύ υψηλή καλλυπτικότητα. Με τρία καταστήματα, δυτικά Ιδάκης 62 με Αντών Τρίτη στον Εύωσμο, κέντρο Φίλιππο 74 και ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο το 2310-480-606. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Εδώ είμαστε παρέα με τον κλειδαρά Στέργιος Πετκανής, αδελφών 101 και Μάρκ Μπότσαρ η γωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Είπες ότι είναι αναγκαίο κακό. Ποιο είναι αναγκαίο κακό? Το να δούμε τα παιχνίδια και για τις ομάδες ακόμη. Το Europa League δεν έχει τη λάμψη, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε? Ναι, σίγουρα. Δεν έχει. Λεφτά δεν έχει. Ναι, όταν βλέπω. Αυτός που το παίρνει δεν το θυμώνει και πολύ. Δηλαδή λέει πήρε και το Europa League. Είναι όπως το κύπελο στην Ελλάδα ένα πράγμα. Το Europa League. Δεν είναι τώρα. Λεφτά έχει. Δεν έχει. Τελείως. Δηλαδή γιατί το πανηγυρίζουμε το κύπελο στην Ελλάδα? Ποιος πανηγύρισε το κύπελο στην Ελλάδα? Ο ΠΑΟΚ δεν το πανηγύρισε που το πήρε. Το πήρε, ναι, το πανηγύρισε. Λεφτά έβαλε στο παντελόνι. Ο άλλος έχει... Ναι, ρε φίλε. Τι είναι, ρε φίλε. Ο άλλος πήρε ποτάμι. Ποιος είναι πιο. Τα πάντα σε αυτή τη ζωή δεν είναι λεφτά. Πώς δεν είναι λεφτά? Επιχειρήσει είναι οι ομάδες. Τι δεν είναι? Πήρε το κύπελο, πάω. Μπράβο, χάρηκα. Δεν είναι τα πάντα λεφτά. Λέει. Πήραν λεφτά, ρε. Λεφτά πήρε στο παντελόνι. Δεν μπορεί να σου λέει. Λοιπόν, πήρε 35 εκατομμύρια που πήγε στο Champions League τώρα ο 30 πόσα πήρε. Ο Τσικουναράς. Τελείωσε. Πήρε, το πρωτάθλημα είναι τώρα. Άρα το κύπελο είναι ένα θεσμό κυπελάκι το λένε. Το κυπελάκι, γιατί το λένε το κυπελάκι? Άμα πέρα καμιά δεκάρα εκατομμύρια θα το λέγανε κύπελο. Το λένε κυπελάκι επειδή να πούμε δεν έχει χρήματα. Συμφωνούμε 100%. Άμα συμφωνούμε, γιατί μαλώνουμε τώρα εμείς μεσημεριάτικα? Δεν μαλώνουμε. Γιατί διαφωνούμε? Δεν διαφωνούμε. Αλλά δεν μπορεί τώρα να πηγαίνει τόσο ότι εντάξει, όχι το κυπελάκι. Τι έγινε, θα σταματήσουμε τώρα φρενάρισμα, θα έχουμε τι? Αργά πάμε. Όχι καθόλου. Λουτσέσκο, άκουσε συνέντευξη τύπου? Όχι, δεν άκουσα. Δεν άκουσα. Φυσικά δεν άκουσα. Πραγματικά δεν άκουσα. Δουλεύει πολύ εσύ. Δηλαδή τι είπε, εμείς δεν δουλεύω? Καλά, καλά δεν ξέρει τι είπε ο Λουτσέσκο? Όχι, ρε φίλε. Δεν ξέρει τι είπε ο Λουτσέσκο. Δηλαδή τι είναι από παραμύθια? Εκεί τι ήρθες να κάνεις εδώ τώρα, αφού δεν είναι? Ναι, η ζωή μου όλη είναι ο Λουτσέσκου. Αν είπε κάτι ή δεν είπε κάτι. Κάτσε ρε κόκκινε, δεν είναι λεπτομέρειες να πούμε. Λουτσέσκου. Σε ρωτάμε αν είδες ένα παιχνίδι, δεν το είδες. Σε ρωτάμε αν έγινε το άλλο, δεν το έκανες. Ρε Λουτσέσκου σε μιλάω, εγώ ήρθα με 200 χαρτιά εδώ πέρα. Και εσύ με την εφημερίδα. Και επειδή για σένα με το θέμα σου είναι ο Λουτσέσκου. Για πες μου λοιπόν. Είπε ένα ωραίο Λουτσέσκου. Ακού. Έκανε ρόμπα, Σαβίδη και τεχνικό διευθυντή. Δηλαδή. Τι δηλαδή? Του λένε γιατί ο Ζαΐρης, μάλιστα να αναδεικνύουμε και τον Ζαΐρη. Του κάνει την ερώτηση ο Ζαΐρης. Ο Ζαΐρης έκανε την ερώτηση. Το ξέρω εγώ, ο Ζαΐρης. Του λέει για τις μεταγραφές και τα λοιπά. Και λέει μεταγραφές, λέει, εντάξει δεν είναι για να παίζουν, λέει, είναι πολύτιμες, για να είναι πολύτιμες, λέει. Και να μην είναι βασική, λέει, δεν πειράζει. Όπα. Τι όπα, δεν έχει όπα. Είπε επιλέξει, ναι. Οι μεταγραφές δεν είναι για να παίζουν, δεν είναι, για, είναι για να είναι πολύτιμες. Είναι για πολύτιμες. Ή είναι δικό σου. Εγώ την άκουσα τη συνέντευξη, εσύ δεν την άκουσες. Εγώ δεν την άκουσα. Εσύ τώρα κάνε έρευνα, εσύ... αν έχω εγώ πει την αλήθεια. Να πούμε, ναι. Σου αρέσει να βάζεις μπούκοβο και διάφορα και να, ναι, το φτιάξεις. Τόσα χρόνια μαζί σου έγινε μάγειρας καλός, θα βάζω μπούκοβο, σάλτσες, θα πούμε και τέτοια. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Είπε ότι πρέπει να είναι πολύτιμες. Ναι, καλύπτει τις αποτυχημένες μεταγραφές του καλοκαιριού με αυτή τη δήλωση. Τέλος πάντων, πάει να μπαλώσει τα πράγματα. Βέβαια, επειδή Ρουμάνος, κομμουνιστής και Ιουγκοσλάβος είναι επαγγέλματα. Εντάξει, είναι επαγγέλματα. Και ξέρω τώρα ότι αυτός μεγάλωσε με τα κουρσάκια matchbox που του έδινε, να πούμε, ο μπαμπάς του Τσαουσέσκου. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο Τσαουσέσκου, άστο Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο Τσαουσέσκου ήταν καθεστωτικός τότε. Όταν δέρναν το Καντάμ, τον κάναν μαύρο στο ξύλο, έτρωγε σοκολάτες με τον Τσαουσέσκου ο μπαμπάς του Λουτσέσκου. Ήταν φίλοι. Κατάλαβες, αυτά είναι και πολιτικά θέματα. Δεν τα πιάνεις αυτά εσύ. Είσαι άνεμο αυτός, να πούμε. Δεν τα πιάνεις αυτά. Λοιπόν. Δεν τα πιάνεις, τι με κοιτάς, γιατί με κοιτάς παράξενα και με άγριο ύφος να πούμε. Λοιπόν, άρα καλύπτει τον τεχνικό διευθυντή, καλύπτει τον εαυτό του, καλύπτει τον πρόεδρο. Αν το πάρει το πρωτάθλημα, όλα με λιγάλα. Αν δεν το πάρει όμως, δεν θέλω να ακούσω τον κύριο Λουτσέσκου το Μάιο να πει, ξέρετε κάτι, οι μεταγραφές όταν γίνανε, τότε εγώ δεν ήμουν σύμφωνος και δεν μας βοήθησαν να γυρίσει το έργο ο Ρουμάνος. Για άκου τον. Players that are new, because a lot of talks are around the new transfer, but it's not necessary the new transfers to come and to play. Το εξηγώ γιατί υπάρχει γενικότερα μια κουβέντα για τις μεταγραφές, δεν είναι όμως απαραίτητο οι μεταγραφές οι οποίες έρχονται να παίζουν. But to be very useful, yes. Το να είναι χρήσιμες, ναι.
Δηλαδή... Δεν είναι απαραίτητες να παίζουν, αλλά είναι χρήσιμες. Άστο, 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 άστο. Λοιπόν. Δεν είπε που δεν απολύτιμες. Επειδή νομίζει ότι οι παοξίδες είναι ασταόπαρε κόκκινα. Επειδή νομίζει. Επειδή νομίζει ότι οι παοξίδες είναι αούγκανοι, να πούμε. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Δεν είναι αούγκανοι οι παοξίδες. Ούτε εμείς που ακούμε είμαστε αούγκανοι. Υπάρχουν αούγκανοι ανάμεσά μας. Υπάρχουν, να πούμε, θλάσσοι στο μυαλό ορισμένων από εμάς. Κάποιοι όμως στο μυαλό τους περπατάει, να πούμε. Και επειδή εγώ είμαι Βαλκάνιος, όπως και ο Ρουμάνος είναι Βαλκάνιος, μεταξύ κατεργαραίων είναι η ειλικρίνεια. Εγώ δεν νιώθω καθόλου Ευρωπαίος. Δεν ξέρω ο Κόκκινος με αυτή τη μούρη, άμα νιώθει Ευρωπαίος, θα του έλεγα να μην νιώθει Ευρωπαίος με αυτή τη μούρη που έχει. Λοιπόν, κύριε Λουτσέσκου, καλά κάλυψες τον τεχνικό διευθυντή, καλά κάλυψες τον Γιώργο που σε στηρίζει εκεί πέρα, γιατί πού να τολμήσεις να πεις ότι μου φόρτωσε αυτό το τιτανικό, να πούμε, αυτό το βρετανικό, να πούμε, αυτό το πλοίο, να πούμε, τη συμφορά, αυτό το στόπερ. Δεν μπορεί να το πει γιατί. Τι να κάνω εγώ τώρα. Αν με φορτώσει εμένα ο Ανδρώνης κανένα εδώ πέρα ηχολήπτη, καμιά τηλεφωνήτρια Ζαβή, να πούμε, που δεν σηκώνει τα τηλέφωνα κτλ. Τι να κάνω. Τι να κάνω, θα το καταπιώ κι εγώ, αλλά την άλλη μεριά. Άμα πω καλή είναι, καλός ο ηχολήπτης, καλός ο ηχολήπτης που κοιμάται, ξέρω εγώ, την ώρα της εκπομπής. Καλός, καλή τηλεφωνήτρια, ξέρω εγώ. Καλός αυτός ο δημοσιογράφος που με βοηθάει, αλλά δεν ξέρει το ρεπορτάζ. Καλός. Άμα δεν τραβήξω όμως το καλοκαίρι και με πει ο Ανδρώνης βγήκατε 5η, 4η, 7η, ας πούμε. Τι άβγομαι να πω μετά, ήταν η Ζαβή τηλεφωνήτρια και ήταν τεμπέλχανας, να πούμε, και ανίκανος και δεν έκανε ραδιοσκηνοθεσία, ξέρω εγώ, ο ηχολήπτης, και να ψάχνω εκ των υστέρων δικαιολογία. Ό,τι είπες τώρα, μετά από 5 μήνες μην μου τα αλλάξεις. Γιατί επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, ο Ρουμάνος ο κομμουνιστής και ο Γιουγκοσλάβος είναι επαγγέλματα. Εγώ τους Ρουμάνους και τους Γιουγκοσλάβους δεν τους ζυγώνω εύκολα, να πούμε. Είναι άτιμες φάρες, να πούμε. Good. Δύσκολες φάρες είναι. Να μην πω άτιμες και παρεξηγηθώ, είναι δύσκολες φάρες, να πούμε. Είναι δύσκολες φάρες μαζί με τον Έλληνα, βέβαια, και εμένα. Είναι η τριπλέτα. Είναι η τριπλέτα. Έξω αριστερά Γιουγκοσλάβος, έξω δεξιά, να πούμε, Ρουμάνος. Center for Έλληνας. Βάλ και τον Αλβανό δεκάρι, να πούμε. Να είναι η τετράδα της αυτής. Όλη μια χαρά. Λέγε. Καλύψε. Βέβαια. Γελάει. Μα γελάει. Με κοροϊδεύει. Ζώνει με ρούχα. Ζώνει με ρούχα. Λοιπόν, να δώσω. Άσχετο με το θέμα. Καλά, εντάξει, θα το πάω στο θέμα, Λούις. Εννοείται. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο φίλο μου, το Στέργιο, τον Αράπογλου. Ο Αράπογλου. Ναι. Ο Γλου, ναι. Καραμαλής. Ναι. Ο Γλου. Τι έκανε αυτός. Ολοκλήρωσε το Σπάρταθλο. Ο Σπάρταθλο. 1519 χιλιόμετρα, ναι, και 12 μέτρα. Μπράβο. Τα μέτρα τι τα έβαλε τώρα, δηλαδή. Είναι όλη η απόσταση. Πώς τα έκανε αυτός, ο Αράπογλου αυτός, πώς τα έκανε. Φίλε, αυτός είναι υπερμαραθωνοδρόμος. Είναι χειρούργος γενού πανεπιστημιακός. Βρε, εντάξει, σε αυτό θα πάμε άμα. Ούτε, όχι, δεν κατάλαβες. Ναι. Ούτε ιατρία έχει, ούτε. Δεν μπερδεύεις. Δεν έχεις να οικονομήσεις από αυτόν. Μάλιστα. Τότε. Ναι. Όχι, το εγχείρημα που έκανε σε 23 μέρες και 10 ώρες τα κάλυψε όλα αυτά. Ναι. Τα έκανε, τα έτρεξε. Είναι νορμάλ αυτός τώρα, ο Αράπογλου. Δεν είσαι αλεμένος δηλαδή αυτός. Ρε φίλε, σημασία. Να τρέχει 23 μέρες από τον τρελό, να πούμε. Έκανε, να κάνει 1500 χιλιόμετρα. Είναι νορμάλ αυτός. Έκανε ένα εγχείρημα. Και το κατάφερε. Και τι κέρδισε. Είναι άξιο συγχαρητήριο. Τι κέρδισε. Δεν κάνει. Έφαγε εγώ, να σου πω εγώ τι έκανε. Πόσο χρόνο είναι αυτός ο άνθρωπος. Πάνε μάθε. Εντάξει, εσύ το ξέρεις, ο Άραβος. Πάνε στο Ιπποκράτη, ο Ρώτα. Εντάξει, το Ιπποκράτη. Αυτός έφαγε τώρα μέση, σου πω εγώ τι έφαγε. Έφαγε γόνατο 100%. Έφαγε όμο. Αυτός είναι χαζός τώρα και ο Ραπτόπουλος. Ναι, άκου τώρα τι έκανε. Ο Ραπτόπουλος πάει για kickbox, ναι, και τρώει ξύλο από 20χρονους. Ναι. Και ο γιατρός τώρα, ο 45. Τρελός είναι. Ο οποίος έχει την οικογένειά του και, γιατί είπαμε, και έτρεξε. Τι είπα, μανιτάρι ήταν, έτρεξε βέβαια. Λοιπόν. Και είναι και καλός χειρουργός και συγχαρητήρια, αλλά αυτό εδώ είναι παραλογία που έκανε. 1500 χιλιόμετρα σε 23 μέρες. Δεν τρελός αυτός τι είναι, λογικό. Υπάρχουν πάρα πολλά. Άφη επεδόρε. Έφαγε γόνατα, έφαγε μέσες, καρδιές, ιστορίες. Αυτό είναι σαν κατλίκι. Δηλαδή, έχει μικρά παιδιά, τον έχει διαχαζό. Αυτό δηλαδή δεν είναι παράδειγμα, δεν είναι κακά παραδείγματα είναι αυτά. Αυτά είναι υπερβολές. Για σένα. Για μένα είναι υπερβολές αυτά. Ωραία. Σερσερί τώρα. Όταν ηρεμήσει, αν τον πάρουμε τηλέφωνο, το ρωτήσουμε γιατί το έκανε, ναι, ποιο είναι το σκεπτικό του, ναι, και αν έχει θωράβο. Εντάξει, ωραία. Και άμα πάρουμε ακροματικότητες, να πούμε τι πάρετε και τη μέρα, 5% βγάλαμε τον Αράπογλου. Ρε τον Αράπογλου, κράτα το τηλέφωνο, πάθουμε κανένα καρκίνο σε κανένα πνευμόνι να μας βγάλει, να μας σώσει. Α, στα χιλιόμετρα τώρα. Στο Ιπποκράτη, άμα πάω, δεν αυγό ζωντανό, θα πάω στο υπόγειο, στο νεκροτομείο και θα με πάρει ο μπαμπούλος με την νεκροφόρα. Πάω στο Ιπποκράτη. Α, σε καλύτερα. Ας πάρει εσύ ο μπαμπούλας σε πάρει ούτως ή άλλως. Εντάξει, ναι. Γεννημένος για τον μπαμπούλα. Εντάξει, άλλα θέματα. Άλλα ο Αράπογλου, λέγε, ναι. Λοιπόν, αν συζητούσαν να ποντάρεις κάτι. Εγώ, σήμερα, ναι. Όχι τζογαδόρικα. Όχι, αλλά ποντάρω όμως, ναι. Έχει ρε παιδί μου την Κυριακή, πάω Απόλλωνος Σμύρνης. Ωραία. Ένα παιχνίδι να είχαμε να λέγαμε. Ωραία. Το λέω εγώ. Ναι. Αν και δεν υπάρχει να είχαμε να λέγαμε. Ναι.
Και άλλη φορά ήρθε από όλα. Θυμάμαι ότι 0-0 με τον Γκίζα. Δεν είπε κανεί όχι. Που ακολουθεί τον γκολ του Νέσιν, να πούμε. Λοιπόν. Με σε δίκησε, ναι. Λέγε, μετά ο Γκίζα έγινε καλό παιδί. Μετά έγινε καλό παιδί ο Γκίζα. Έλα ρε κόκκινη με τη μεταλλική φωνή τώρα. Μπέχτησε με τι διαιτησίε, τα άμαθε τώρα. Εσύ τώρα θα το χτυπούσε το παιχνίδι ή θα το άφηνε. Ποιο παιχνίδι να χτυπήσει. Με την Πάντε Μπόριζον. Με την Πάντε Μπόριζον. Ναι. Ωραία ερώτηση. Όχι. 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 Εδώ είναι που διαφώνω οριζόντια για κάτι τα μαζί σου. Γιατί... Αν δεν χτυπήσει αυτό το παιχνίδι, ποιο θα χτυπήσει. Και τι να πάει, πού να πάει δηλαδή. Ρε, θα πάρει το Europa League. Περίμενε. Τη Τζέλσι δεν μπορεί να τη χτυπήσει. Ωραία. Ανθρώπινο. Ναι. Και ήταν και παραμονές δύσκολων αγώνων. Ναι, ναι, ναι. Και καλώς δεν το χτύπησε, λέω εγώ. Ναι. Την Πάντε Μπόρισοφ μου. Ωραία. Και την εκείνη την απίθανη τη Βίτη. Θα πρέπει να τη χτυπήσει ναι, για να προχωρήσει. Πού να πάει. Για να διαφημίσει την πραγμάτια του. Γιατί. Τι να κάνει. Τι, ποιο να διαφημίζει με την Μπάντιμπορ. Τον Μπέλκα. Επειδή είσαι αδιάβαστος. Για ποιο λόγο. Αφού, συγγνώμη. Για ποιο λόγο. Σαπαντάω. Ο Πρίγιοβιτς για ποιο σαπαντάω, λόγο έμεινε στον ΠΑΟ. Γιατί η γυναίκα δεν τον άφησε να πάει στην Κίνα. Δεν τις τα γιατί δεν τα λες όλα. Τι να πω, γιατί δεν λες την αλήθεια αυτό. Την πραγμάτια του δευτερόλεπτα. Για τη γυναίκα του Βέρμπουλ με έλεγε ότι δεν βρίσκει σπίτι. Για την πραγμάτια σοβαρός είναι ο Πρίγιοβιτς. Η γυναίκα του είναι σοβαρή. Είπα εγώ ότι δεν είναι. Ο άλλος τώρα άστα. Πάμε παρακάτω. Η δεν γυναίκα να... του Πρίγιοβιτς λέει δεν θέλω να πάω. Την πραγμάτια του τώρα σε εδώ. Θες τώρα την πραγμάτια του. Εξαιτίας δεν πήγε. Αλλιώς θα είχε φύγει. Την πραγμάτια του θέλεις. Θέλει να διαφημίσει ο ΠΑΟΚ την πραγμάτια του. Ναι. Ωραία. Την έχει στον πάγκο. Εκτός αποστολής την πραγμάτια του. Η πραγμάτια του είναι ο Σάμπα. Ναι. Είναι ο Ακπομ. Ναι. Και είναι και ο Άρντα. Και οι τρεις δεν παίζουν. Ποια πραγμάτια του. Αυτοί τους ταμπάνιδες. Καλό στο μυαλό έχουν. Δηλαδή ο Πρίγιοβιτς δεν είναι πραγμάτια. Τι είναι πραγμάτια. Ναι. Όχι, ο Πρίγιοβιτς εφόσον δεν πήγε στην Κίνα δεν είναι πραγμάτια. Γιατί, γιατί ο Πρίγιοβιτς. Αν συνεχίσει να σκοράρει έτσι. Θα το κάνω ΠΑΟΚ συμβόλαιο, το κρατήσει. Το... Δεν τον πουλάει, λέω εγώ. Ρε φίλε. Εδώ μου σφύριξες κάτι. Σου σφύριξα. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο αν γίνει, αν υλοποιηθεί, ναι, θα ταράξει τα νερά ναι, σε όλη την Ελλάδα. Για πες. Το είπε στον κόσμο. Ποιο, όχι. Τη μεταγραφή που θέλει να κάνει ο Χουντίνι. Αλλά αυτά τα πάνε πολύ. Τι άλλοι τώρα, ο Μπέρκ είναι δεν να το ξέρω. Εντάξει, ωραία, ο Μπέρκ. Εγώ το... θέλει να το όταν φέρει, δεν ξέρω κάτι. Θέλει να φέρει τον Μπέρκ. Δεν το χρησιμοποιώ σαν και εσένα για δικό μου. Ωραία. Θέλει να φέρει ο Χουντίνι τον Μπέρκ. Ναι. Δηλαδή εσύ τώρα. Μέσω κοινέ... μέσω δεν με ενδιαφέρει μέσω τι. Ναι, θέλω να το φέρει. Μπορεί. Μάγκα θα να το φέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Μην πας ρε κόκκινε. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Ρε φίλε, εσύ αλλάζουν οι ισορροπίες. Πιάσαμε την κουβέντα για τον αλλάζουν ΠΑΟΚ. Ρε στην έκθεση τι είχες ρε. 100. Ποιος βλάκας και αθήκη της έβαζε 100. Για τον ΠΑΟΚ μιλάμε και το αυριανό το σημερινό παιχνίδι και τον Απόλλωνα. Σου λέω λοιπόν. Και μου λες δεν είναι πραγμάτια ο... Η πραγμάτια του ΠΑΟΚ είναι εκτός εντεκάδος και εκτός δεκαοκτάδος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Σήμερα. Ρε σήμερα, αύριο, χθες, σήμερα, ναι. Πώς θα δουν τον Πάντε Μπόρις ο ΠΑΟΚ πλην των Ελλήνων και των Λευκορώσων. Πολύ. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Το Chelsea ΠΑΟΚ ναι, θα το δούνε πάρα πολύ. Ναι. Που σημαίνει τι. Και ας λήξει 4-0. Ναι. Εκεί θα πρέπει να παίζουν αυτά τα παιδιά. Ναι. Αν δεν έχει ντέρμπι να παίξει. Αν φάνε 4-0, τι πραγμάτια να δείξεις ρε κόκκινε. Ρε φίλε, τι ο σκάουτερ, ο καλός προπονητής, ναι, δεν περιμένει να δει μια ομάδα να κερδίζει και να σταμπάρει. Θα διαλέξεις ένα. Επηρεάζει, άκου να δεις, επηρεάζει επειδή έχεις κάνει, έχεις κάνει κατά, αν δεν θες να μιλήσεις μαζί μου, αν δεν θες να κάνεις εκπομπές, πες το ίδιο τι εκπομπές να κάνω ρε κόκκινε, πάμε σε είναι ένα θέμα. Τίμιο, είναι σοβαρό. Οι σκάουτερ πάνε στοχευμένα και βλέπουν ποδοσφαιριστές. Ναι. Λοιπόν, δεν τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, τι κάνεις σε ατομικό επίπεδο. Εάν σιωματικό... βάλουνε 5 αναπληρωματικούς ταλέντα και φάω 5-0, δεν δείχνω την πραγμάτια. Αυτό σου εξηγώ τόση ώρα. Με 5 πράγματα που θα κάνει. Τι θα να κάνει, ράμα το βάλει άλλο με στα δίκτυα. Με το θετικό αποτέλεσμα, όλοι το βλέπουν. Δεν χρειάζεται να σκάψει. Πάμε παρακάτω, να σου πω τώρα τι σκέφτομαι. Λάθος είναι αυτό. Λάθος είναι. Γιατί? Έτσι είναι λάθος. Γιατί άμα πάει ο Πάοξ Τζέλ και φάει 5-0 και βάλει τον Ζάμπα τον ένα και τον άλλο και φάει 5-0, τι πραγμάτια να δείξει. Πάλι α το πω. Κλείνει πάλι. Αν ο Ζάμπα κάνει 3 επελάσει. Ναι. Και στη μία φάση. Μισό λεπτό. Και του κάνει 5-1. Στο 0-0, φίλε. Στο 1-0, στο 2. Και στη μία σπάζει προς τα μέσα και σου τάρει στο δοκάρι. Ναι. Είναι λόγος μεταγραφής ή όχι. Όχι. Δηλαδή, ρε φίλε, ειλικρινά, πριν σε φτύσω, θέλω να απαντήσει ειλικρινά. Ναι, ναι, ναι. Ο Δόνης για ποιο λόγο πήγε μεταγραφή στην Αγγλία. Ο Δόνης πήγε. Τον κόκκινε. Βλέπανε τότε σε όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Ή... πήγε ημιτελικό κυπέλου πρωταθλητριών. Δεν διαφωνώ. Μη συγκρίνεις η τώρα. Η μεταγραφή του. Τα σκατά με το χρυσάφι, μην τα συγκρίνεις τώρα. Μην μυρίζουν. Άστα τώρα τα έργα τώρα τα δικά σου. Σε ρωτάω κάτι. Προσπαθώ. Λέμε όλοι. Λεπτά, προσπαθώ. Λέμε όλοι ότι εκείνη η προσπαθώ μυθική. Προσπαθώ ρε φρένο, επί 10 λεπτά να σου εξηγήσω. Φρένο αυτό. Φρένο. Ότι ο ΠΑΟΚ αυτό το παιχνίδι στην πώς το λένε. Λευκορωσία. Στη Λευκορωσία. Και επειδή ο ΠΑΟΚ δεν νοιάζεται να πουλήσει και να αγοράσει γιατί έχει ο Άπλας. Ας τα πω και αυτά. Ναι. Το πρωτάθλημα τον ενδιαφέρει, θα τα άφηνε.
ή θα έπαιζα με τον Ζάμπα και με τους άλλους σε αυτό το παιχνίδι. Okay. Σου ρωτάω τώρα σένα και τους παοξίδες. Θα σηκωθούν με τα καρφιά από τις καρέκλες τους. Με τα καρφιά? Ναι, ναι. Ποια καρφιά? Πες ότι βάζει τους βασικούς. Ναι. Σήμερα όλους. Γιατί έτσι λέει. Βλάξ, λέω εγώ. Ναι. Θα βάζει τους βασικούς όλους. Και κάνει γκέρα με τον Απόλλωνα. Όχι, ρε παιδί μου. Δεν μου λες. Ο Ζάμπα. Ναι. Μαζί με τον Καρέλη. Ναι. Τον Ζάκοφ. Τον κερδίζουν τον Απόλλωνα. Και τον Ακμπόμ. Συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Δεν τον κερδίζουν τον Απόλλωνα. Γιατί τον Άρη δεν τον κερδίσανε. Και ήταν να φαν 3-1. Ανώμιο. 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 Ανώμιο για σένα. Ο Άρης είναι μια καλή ομάδα. Αύριο που πάει για πρωτάθλημα. Αύριο που πάει για πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Ρισκάρεις να βάλεις 4 μεταγραφές με τον Απόλλωνα. Ο Άρης είναι, ο Άρης είναι μια καλή ομάδα. Δεν απαντάτε. Και ο Απόλλων είναι ο σάκος του μπόξου κατηγορία. Ξαναλέω εγώ, συμφωνώ. Απαντά. Συμφωνώ με αυτό που λες. Λέω όμως. Ανώμια πράγματα. Έχετε κόλλο να βάλετε Χατζερίδη σέντερ μπακ. Κίσιου δεξί μπακ. Στο πω εγώ τα έργα. Σάκοφ, Σκάφ, Ζάμπα, Καρέλη. Γιατί το ρωτάς εμένα. Ναι. Κερδίζετε τον Απόλλωνα. Μπορεί να το βάλετε 5 κόλλο. Τους βάζετε ρε. Για να βάλετε τους βασικούς σήμερα. Θα σου απαντήσω. Α, απάντησέ μου. Λοιπόν. Εγώ λέω ότι με τον Απόλλωνα. Με τον Καρέλη. Ο Ματσουράκης με τον βαμμένο το μαλλί. Μπορώ να μιλήσω. Να μιλήσει, να μιλήσει. Με τον Καρέλη έχω τρομάξει. Τι έχει τρομάξει? Πιστεύω ότι θέλει πολύ καιρό να επανέλθει. Θέλει καιρό να επανέλθει. Άλλο, δεύτερο. Λοιπόν. Ο Ζάμπα αρχίζει και βγάζει καλά στοιχεία. Άμα κάνουμε εγκεφαλαιογράφημα του Ζάμπα και σένα, μπορεί να σε περάσει κιόλα λίγο, αλλά στα ίδια θα έρθει. Ναι. Λοιπόν. Εδώ χτύπησες μυαλό, ε. Έπιασες μυαλό εδώ. Έχεις μυαλό. Χτύπησες μυαλό εδώ. Έχεις μυαλό. Έτσι λέω. Έτσι λέω. Πάμε παρακάτω. Άλλη μια βλακία που λες. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Λέγε. Ο Κίτσου είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αυτή είναι η γνώμη μου. Όπως και ο Γιαννούλης είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Παίζει βασικό στον Άρη ο Κίτσου. Εύκολα. Θα φάει το τσανακάκι. Για πάρ τον Κίτσου. Εγώ έτσι λέω. Πάνε εσύ και πέσαι. Η γνώμη μου. Ο Χατζερίδης. Από ποιον θα κινδυνεύσει τον Απόλλωνα? Από ποιον μπορεί να κινδυνεύσει? Από ποιον κινδυνεύσει? Ναι. Να κάνει γκολ όπως έκανε ο Βούκοντης. Έτσι μπορεί να κάνει. Ρε, από ποιον μπορεί να κινδυνεύσει? Τον εαυτό του. Τον εαυτό του. Άκουνα. Ο Χατζερίδη είναι κακός σε πολλά. Ναι. Για, με ομάδες σαν τον Απόλλωνα, ναι, τις έχει για πρωινό. Ωραία, βάλ τον. Θα τον βάλει. Εγώ τον έβαζα. Τον βάλει. Με τον Καρέλη μέσα. Με τον Σάμπα. Ο Καρέλη, τον Ακμπόμ. Ο Καρέλης με έχει για τον Σάκοφ. Για τον πάρουν τον Απόλλωνα. Για τον Ακμπόμ δεν έχω απάντηση. Ναι. Και δεν το έχω κουβεντιάσει. Μάλιστα. Για ποιο λόγο δεν παίζει. Μάλιστα. Τώρα, ναι, είναι ιατρικό το θέμα, ναι, είναι πίσω σε φυσική κατάσταση. Ναι. Εγώ τον είδα λεπτά, λεπτά στην Νέα Σμύρνη, ναι, ή και ένα πολύ ωραίο τελείωμα, εντάξει, που το ακύρωσε για γκο και από εκεί πέρα δεν το ξέρω. Χάστηκε να πούμε. Ναι. Ωραία. Γιατί? Δεν ξέρω. Υπάρχει εξήγηση γιατί? Απασπούνε. Δεν μπορεί, ναι, είναι προβληματικό το παιδί, ναι, έχει κάποιο ιατρικό θέμα, είναι ψυχολογικό. Δεν τον ήθελε ο Τσέσκου. Δεν ξέρω. Κάποιος πρέπει να μας απαντήσει. Ωραία. Γιατί κοίταξε να δεις. Εδώ δεν υπάρχει ποιος θέλει και τι δεν θέλει. Εδώ υπάρχει ποιο είναι το καλό της ομάδας. Να μην το καβαγιάζουμε μακρόθεν. Ναι, θα έκανα εγώ αλλαγές. Εγώ θα έκανα. Απόλλωνα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Θα έκανα. Αλλά για τον Καρέλη σου είπα. Ενώ τον θα έβαζες 1000 ευρώ στον Άσο να πάρεις 1200. 1100. 1.05 δίνει. Ναι, στο εξωτερικό. Ποτέ δεν ποντάρω τέτοια πράγματα. Δεν μπορείς τέτοια πράγματα. Εγώ ποντάρω πρώτα. Να βγάλεις τη ιδέα. 3-4 φράγκα και αν το πάρω το πήρα. Τελείως. Ποτέ δεν ποντάρω. Εντάξει. Αυτή είναι η λογική μου. Εντάξει. Δηλαδή ο Καρέλης θα τους κάνει. Δηλαδή εγώ προτιμώ να γίνω ρόμπα, ναι, με το άντερ της Παρί, ναι, παρά να παίξω ένα 10. Και, γιατί μια φορά θα χάσεις το ένα 10 στις 100 που θα παίξεις, ναι, και μετά θες άλλες 100 να τα βγάλεις. Ναι. Τι λες τώρα? Γιατί... Ένας φίλος μου ξέρεις πως βγάζει λεφτά και πάει διακοπές. Σε καλή του μαγιά. Παίζει τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ άσο όλα τα μάτς και βγαίνει κερδισμένος. Μπράβο. Δηλαδή κάνει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ 4 γκέλες το χρόνο και οι δυο μαζί. Δηλαδή στην Τούμπα πόσα μάτς είναι? Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κάτι το έπαιξε άσο? Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ το έπαιξε. Ναι, όλα άσο. Όλα άσο. Και έχασε. Έχασε, ωραία. Και τι έγινε? Ρε φίλε. Πήρε το Ολυμπιακός Τρίπολη, πάρει το Ολυμπιακός. Έξω τα παίζει. Που έχει ένα 20, ένα 30, ένα 40 τον ΠΑΟΚ. Δεν κερδίζει. Δεν κερδίζει. Όχι. Ναι. Εγώ λέω ότι μαθηματικά δεν κερδίζει. Δεν κερδίζει μαθηματικά. Όχι. Έτσι λες εσύ. Όχι. Έτσι λες εσύ. Εντάξει, στο κουμάρι, ναι, ο μόνος κερδισμένος είναι ο καφετζής. Λες, ε. Ναι. Δηλαδή, αν παίξει ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, όλα άσους. Θα κερδίσει. Θα χάσει. Θα χάσει, λες. Ναι. Πώς θα χάσει, ε? Στατιστικά θα χάσει. Στατιστικά θα χάσει. Στατιστικά. Τι να έχει κάνει. Αυτός κερδίζει. Πάει διακοπές. Ψέματα λέει. Ψέματα λέει. Ναι. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Α, εντάξει. Δεν το αυτό τώρα το ακούμε εκεί κουμπαρτζίδες και θα μας πούνε, θα μας δώσουν τη γνώμη τους να πούμε. Όποιος παίζει το κογλυφικά. Το κογλυφικά. Όποιος παίζει το κογλυφικά, ναι, είναι χαμένο. Έτσι λες εσύ. Ξέρεις παραπάνω. Ο μόνος που μπορεί να κερδίσει είναι αυτός που ξέρει κάτι. Και από αυτά που ξέρει συνήθως
το 70% ναι. είναι μόντα. Ναι. Δεν μου λες. Είναι παγαλάκια. Χθες το 0-0 που έγινε 0-3, εσύ ήξερες κάτι. Αν ήξερα θα σου το έλεγα. Γιατί να μην ξέρεις. Εγώ δεν είμαι σαν και εσένα, να σε πάρω μετά το μάτι και να σου πω. Ναι. Έβγαλα 1000 από το παιχνίδι. Εσύ τους καφέδες που πίνεις, γιατί τους πίνεις. Μα ακούς τώρα, τους λέω. Εγώ δεν είμαι σαν και εσένα, να σε πάρω μετά το παιχνίδι. Περί χαρίς και καλά έκανες και σου να χαρούμενος. Και σου λέω, ρε ηλίθεια, τι μου το λες τώρα. Ναι. Δηλαδή, αν σε αναχωρεθώ τώρα και σε βρίσκω, θα έχω άδικο. Ναι. Πες το μου πριν, να βάλω κι εγώ τα ίδια λεφτά και κερδίσω. Έχεις μεγάλη τιμιότητα πέραν στο κοινό. Όχι, δεν είναι. Θες να παίξεις στημένο παιχνίδι να οικονομήσεις, αλλά να μοιραστείς τα κέρδη σου με τον εαυτό σου. Όχι, φίλε. Εγώ έχω άλλο. Σε ενάντια στα στημένα παιχνίδια και στη βρωμιά και στη δυσοδεία. Εγώ έχω άλλο ένα σημείο. Εγώ έχω άλλο ένα σημείο. Άλλο ένα του Παΐσιου που άλλο ένα σημείο δώρο. Να είσαι καλός άνθρωπος. Έχω άλλο ένα σημείο δώρο για την Κυριακή. Εμένα. Θα το δείτε στην εφημερίδα. Όπως το είδαν την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Εντάξει, γιατί ο Πανιώνιος δεν πήγε στον 70, σταμάτησε στο 220. Ναι. Όποιοι το προλάβανε, το προλάβανε. Τον Άσο. Το διπλό, μέσα στον Απόλλωνος Μύρνης. Δώρο ήταν. Α, τον Απόλλωνος Μύρνης. Ποιος Απόλλωνος Μύρνης. Ναι. Τώρα έχει άλλο ένα δώρο. Ναι. Δεν το λέω. Δεν το λέει. Εντάξει. Δεν το λέει. Δεν το λέει. Σε σένα μπορώ να το πω. Κρυφό. Εγώ άμα με το πεις θα το πω στον αέρα. Άρα μην μου το πεις και εμένα. Μην μου το πεις. Γιατί εγώ αυτά, δεν... που, κάνεις, αυτά που κάνεις τώρα να μην το πεις και να μην το κάνεις, αυτό τώρα σε βρίζει όλη η πόλη τώρα. Δεν πάνε με βρίζει. Να μην το πω, να μην το πω. Γιατί δεν πρέπει να πουλήσει εφημερίδα, ρε φίλε. Το site δεν πρέπει να πουλήσει. Τι υπάρχει, τι κάνεις. Και γιατί να το γράψεις σήμερα και να γίνει. Τι είσαι, εσύ, ρε, το 250 να γίνει 2 φράγκα. Μαρκετίστας είσαι, εσύ τι είσαι. Τι είσαι, σπούδασες μάρκετινγκ. Δεν το ξέρεις. Εσύ σπούδασες μάρκετινγκ. Δεν το ξέρεις. Και έχεις 13 χρόνια τα ίδια παπούτσια. Ωραίο μάρκετινγκ σπούδαξες. Τέλος πάντων, δεν πάω παρά. Έχεις παράπονο. Όχι, δεν έχω παράπονο, αλλά για τον Μπούζο να πω δύο κουβέντες. Διαμαρτυρήθηκε το μεσημέρι, τον άκουγα. Για τους, έκανε λαϊκισμό δηλαδή στον κόσμο. Ο Μπούζος, ναι. Πότε πρέπει να κάνουμε εμείς του Άστα, ας πούμε, αν είμαι εγώ στο Άστα, πότε θα με πει ο Μπούζος πότε να κάνω απεργία. Ποια ώρα να κάνω. 6-8 να μην κάνω, για να πάει ο κόσμος στη δουλειά, και όταν σχολάει 4-6 πάλι να μην κάνω. Τότε ρε Μπούζο, γιατί να κάνει απεργία. Η απεργία γίνεται. Για να ενοχλήσει. Για να ενοχλήσει. Άμα κάνω απεργία χωρίς να ενοχλήσω. Πρέπει να είμαι μεγάλος μάνα. Τέλος πάντων δεν λέω. Μου φύγα τα τιμόνια, έπεσα σε κάτι τείχους. 6-8 λέει, μην κάνετε. Να πώς δουλεύουν τα φαναρτζίδικα. Τα φαναρτζίδικα, ρε, τι άκουσα. Έβγαλε τον Μπούζο άχρηστο τώρα. Δεν τον έβγαλα άχρηστο. Λαϊκιστή τον έβγαλα. Δηλαδή κάνει τον καλό τώρα στον κόσμο να πει. Ο Άστινε έχει δικαίωμα να κάνει απεργία. Αστυνομικός και στρατιωτικός απαγορεύεται να κάνει. Οποιοσδήποτε άλλος εργαζόμενος έχει το δικαίωμα της απεργίας. Θα του πω εγώ τι ώρα θα κάνει απεργία. Όποτε γουστάρει θα κάνει. Πλάκα κάνεις. Ο αστυνομικός και ο στρατιωτικός απαγορεύεται να κάνουν απεργία και συνδικαλισμό. Αυτό είναι. Μια ερώτηση. Παρακαλώ. Το ότι ο Κομίνης είναι διαιτητής στο Πανιώνιος Άρης, ποιον πρέπει να ανησυχεί αυτό. Ποιο πρέπει να ανησυχεί αυτό. Ναι. Κανέναν. Διαιτητάρα είναι ο Κομίνης. Διαιτητάρα είναι. Είναι κακός διαιτητής. Σαν αξία. Μέτριος. Μέτριος για σένα. Καλύτερος. Δηλαδή αυτός που έπαιξε τον ΠΑΟΚ εδώ με την Άκη ήταν καλύτερος. Όχι, ρε φίλε. Τότε λοιπόν. Εκείνη η κίνηση που έκανε. Κίνηση έκανε. Για μένα ήταν απίστευτο. Η κίνηση ήταν γιατί δεν ήξερε ποιος είναι ο Νταβάς από τους δύο, ρε κόκκινε. Γι' αυτό την έκανε την κίνηση. Αν φοβάσαι, φύγε, φίλε. Όχι, δεν ήξερε. Ποιος είναι ο Νταβάς. Ήτανε. Ας ρωτούσε. Πώς θα ρωτούσε. Πώς θα ρωτούσε. Εσύ όταν πας κάπου δεν ρωτάς. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Δεν σου λέω ένα τσιμεντώνει, ο άλλος βαράει, ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Ναι, άλλος, ναι. Μαζί μας είναι οι Εσκιάδες Βαλοδήμος. Το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Η οποία επανέρχεται, είναι κοντά μας και θα παραμείνει με προσφορές οι οποίες είναι μοναδικές και ουσιαστικές και αρκετά επικερδείς για όλους εσάς. Μπορείτε να πάτε τώρα να αγοράσετε το αυτοκίνητο που θέλετε, είτε Kia, είτε Skoda, είτε Hyundai, και να έχετε κέρδος τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Δεν είναι λίγο το ποσό, άμα καθίσετε και τα βάλετε κάτω, είναι μεγάλο το όφελος το οποίο μπορείτε να αποκομίζετε. Περισσότερα πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας τώρα για λεπτομέρειες στο 2310-596-596. Εκεί όπου υπάρχουν και μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ. Καλά ακούσατε. Λοιπόν, πριν πάμε στον κόσμο, αφού οι γραμμές όλες είναι κατηλημένες, για καφέ, φαγητό και τσιγάρα, όλα με ένα stop στο Καντίνα Pit Stop. Με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι, γρήγορα, εύκολα, άπεκτα. Σε 3 σημεία στη Θεσσαλονίκη, Παλαιού Σταθμού 36, Δυτική Ίσως μετά τα δικαστήρια, Πόντου 56, Λαχαναγορά, Οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο, μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Πάμε. Παρακαλώ. Εγώ είμαι. Εσύ. Κόκκινη με σένα μιλάω. Και με τους δύο. Ακόμα καλύτερα. Να πεις εκεί δίπλα στον Κρυφαριανό δίπλα σου, ότι
όπως και πριν από δύο εβδομάδες πήρε κάποιος, εγώ σας ακούω κάθε μέρα, απλά δεν έτυχε ποτέ να πάρω τηλέφωνο, να τον πεις δίπλα σου ότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που σέβονται τον Άγιο Παΐσιο. Την προηγούμενη φορά που πήρε ένας άλλος ακροατής είπε ότι θα το σεβαστεί. Αλλά φαίνεται ότι δεν το έχει σεβαστεί ακόμα. Αυτό κατάλαβες, ρε φίλε. Και αυτό κατάλαβα, ναι. Είσαι βλάξ. Μπορεί να είμαι βλάξ. Έτσι λέω. Εγώ φίλε, λυπάμαι. Θα σου πω γιατί είσαι βλάξ. Εγώ λυπάμαι. Ναι. Λυπάμαι. Ξέρω τον Άγιο Παΐσιο. Περίμενε. Ότι έχει πέσει θύμα εκμετάλλευσης επικίδιων. Σωστό. Και επειδή φίλε, δεν μπορώ να ακούω σκατόψυχους να επικαλούνται τον Άγιο Παΐσιο. Έχεις δίκιο. Κατάλαβες. Αλλά εσύ κατάλαβες επειδή είσαι βλάξ άλλα πράγματα. Λάθος κάνεις. Ναι, εντάξει. Κατάλαβα ακριβώς αυτά που είπες και καταλαβαίνω και τον σέβομαι απεριόριστα τον Άγιο Παΐσιο. Όλους αυτούς που περιτριγυρίζουν και παίρνουν από τη λάμψη του και κονομάνε, εις βάρος του, με αυτούς τα έχω. Αν κατάλαβες καλά. Μαζί σου είμαι σε αυτό. Τότε γιατί μαλώνουμε και βριζόμαστε άδικα. Διαφωνούμε λίγο σε ένα πράγμα. Πού, και πες μου, πού διαφωνείς, πού εγώ πρόσβαλα. Όταν λέω κόκκινος τις αμαρτίες εδώ πέρα, τις γυμνές το ένα τάλο, οτιδήποτε, και του λέω αυτά σε μάθαινε ο Παΐσιος. Εγώ προσβάλλω τον Παΐσιο ή τον κόκκινο. Όχι, τον κόκκινο προσβάσει. Το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά πρέπει να καταλάβεις. Μα αν εγώ επικαλεστώ, με συγχωρείς, επικαλεστώ ότι είμαι, ξέρω εγώ, δεξιός. Okay. Αλλά τη φιλοσοφία του καπιταλισμού εγώ πάω αντίθετα. Ή το αντίθετο, να είμαι αριστερός. Δεν είμαι κατάπτυστος εγώ. Δεν φταίει ο Μάρξ, ο Χριστός, ο Παΐσιος, εμείς που τους επικαλούμεθα. Αλλά κάνουμε άλλα από αυτά τα οποία λένε αυτοί. Εγώ μαζί σου είμαι σε αυτό. Γιατί να μαλώσουμε, ρε φίλε, εγώ νομίζω ότι κάνεις λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος και να σου πω λίγο και κάτι. Χαίρομαι να κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, αλλά να ξέρεις. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Γιάτρευε τους ανθρώπους ψυχικά, τους μίλαγε, τους συμβούλευε. Τι κακό έκανε δηλαδή για να πάω εγώ κόντρα σε ένα τέτοιο άνθρωπο. Για ποιο λόγο. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Όταν όμως αναφέρεσαι σε κάποιο όνομα, ναι. Θα πρέπει να δείχνεις και τον ανάλογο σεβασμό, εάν τα πιστεύεις αυτά που είπες. Βρε, τα πιστεύω. Απλά τώρα εγώ μπορεί να είμαι λίγο άκομψος και μπορεί να το παίρνεις εσύ στραβά. Εντάξει, αυτό το δέχομαι, ναι. Τώρα μίλησες πολύ ωραία. Είμαστε φίλοι, φύγε, καλημέρα. Είμαστε φίλοι, καλημέρα. Είδες που συνεννοήθηκα με τον άνθρωπο. Είδες ότι έχει δίκιο. Η διαφορά ξέρεις. Ποια είναι η διαφορά. Δεν επενέβησα ούτε να πω κάτι για αυτά που θες να πεις εσύ. Ούτε για αυτά που ήθελα να πω. Τώρα γιατί πήρε μέταλλο η φωνή πάλι. Έτσι είναι η φωνή. Μα είναι ωραία μεταλλική. Όταν κάνουμε τις διαφημίσεις, γιατί δεν βάζεις αυτή τη φωνή, την ωραία την μπάζα και με κάνεις να πούμε γρηγοράδες και αηδίες να πούμε. Θες να πω τι γίνεται όταν πάμε να κάνουμε ένα σποδάκι. Ναι, θέλω να πεις τι γίνεται. Πώς συμπεριφέρεσαι. Πώς συμπεριφέρομαι, ρε. Για να δω το κείμενο. Ναι. Αλλάζεις ό,τι σου στέλνω. Ναι. Αλλάζεις ό,τι κάνουμε. Ναι. Σπρώχνεις την ώρα που μιλάμε. Σε σπρώχνω. Πες ότι δεν το αφού είμαι υπερκινητικός, τι να κάνω. Ναι. Τσιγκλάει, κάνει οτιδήποτε. Και για να ξέρει ο κόσμος τα ηχογραφημένα, ναι. Μπορεί να διορθώσει τα πάντα. Και λάθος θα κάνει. Λοιπόν, δευτερόλεπτα. Μία συνεργάτηδα που είχα πριν από 10 χρόνια με κάνει μια ερώτηση. Μου λέει, Κωστίνα, σε κάνω μια ερώτηση. Λέω, Ελένη μου, βεβαίως. Παίρνεις κοκαίνη, μου λέει. Λέω, ούτε τσιγάρο δεν έχω καπνίσει. Λέω, γιατί. Μα έτσι λέει, όπως κουνιέσαι συνέχεια, λέει. Αυτό το συμπέρασμα, λέει. Τρελάθηκε η κοπέλα. Σου λέει, αυτός είναι υπερκινητικός. Και ήμουν και 39 τότε. Δεν το λέμε αυτό. Κι άλλος είναι υπερκινητικός. Ποιος είναι. Και νόμιζα και εγώ αυτό το πράγμα. Ποιο, τι. Ο γνωστός δικηγόρος. Μην πεις όνομα. Α, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, και κάποια στιγμή ρώτησα ένα κοινό μας γνωστό. Ούτε πρωτοκαλάδο. Παύλα φίλο. Ναι. Και μου λέει το εξής. Όταν ήταν 18 χρόνια είχε ένα ατύχημα. Εσύ ξέρεις. Ναι. Είχε μείνει 9 μήνες σε κόμμα. Ναι, οπότε ναι. Και από τότε δεν κοιμάται πάνω από μια-δύο ώρες. Ναι, 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 ναι. Παντού πηγαίνει με το αυτοκίνητο, είναι υπερκινητικός. Ναι. Και το κάνει αυτό το πράγμα. Πάμε στον κόσμο. Ωραία. Παρακαλώ. Παρακαλώ, φίλε, ναι. Εγώ είμαι αυτό. Έλα, φίλε. Νομίζω ότι ήξερε, παιδί μου, κάποιο όνομα. Φίλε, εσύ που μιλάς με τον φίλο σου, είσαι στον αέρα τώρα. Τα φούρα είναι πιο μακριά. Θα σας πάρω αργότερα. Εντάξει, μην αγχώνεις, μην αγχώνεις, μην αγχώνεις. Άμα έχεις δουλειά, πάνω απ' όλα η δουλειά. Όχι, μ' άρεσε. Πάνω απ' όλα η δουλειά. Πάνω απ' όλα η δουλειά. Όχι, μ' άρεσε αυτό. Θα σας πάρω αργότερα. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Θα μπορούσε να κλείσει. Το παιδί έπεσε σε φάση που δεν ήταν καλά. Καιρός δεν έχει δουλειά. Θα είναι, ρε. Παρακαλώ. Καλημέρα, ναι. Καλησπέρα σας. Καλώς τον. Οχ, δικηγόρος μου ακούγεται αυτός. Είμαι όντως δικηγόρος και θα ήθελα τη γνώμη σας για ένα θέμα. Ό,τι πείτε. Πάντως από τη φωνή κατάλαβα ότι πρέπει να είσαι και καλός δικηγόρος από την άλλη μεριά.
εκτός από φυσιογνωμιστής, είσαστε και πολύ καλός γνώστης το να διαβάζετε καλά. Δεν θα ήθελα σε δίκη να είμαι απέναντί σου. Πραγματικά. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, ναι. Ας πούμε λιγάκι στο αγωνιστικό. Πάμε, πάμε, ναι. Είναι γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ επικοινωνιακά έχει πέσει λίγο στο θέμα μεταγραφών. Βεβαίως. Και όχι μόνο, και πρακτικά. Θα ήθελα να σας πω τρεις κινήσεις που κατά την γνώμη μου πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Σαββίδης και το επιτελείο, πάμε το μεταγραφικό, πάμε το χειμώνα, αν συμφωνείτε, πάμε. Ότι πρέπει να τις κάνει για να ανέβει και επικοινωνιακά και θα φοβώ. Για να ακούσουμε λοιπόν το... Πρώτη κίνηση. Πρώτη κίνηση. Πρώτη κίνηση. Ωραία. Πάμε και πουλάμε τον Ουάρντα. Ουάρντα πωλείται. Πολύ καλό. Και πάμε... μου επιτρέπεις... μην τον κόβει. Φίλε, φίλε. Μην τον κόβει. Καταρχήν δεν έχεις καλό σήμα. Μισό λεπτό λίγο. Ναι. Θες να τα πεις γιατί έχω σοβαρό λόγο να επέμβω. Θα πας και θα σταματήσει. Δηλαδή, ναι. Για να πουλήσει τον... Αφήστε με να ολοκληρώσω. Όχι, έχει σημασία. Oh. Για να πουλήσει τον Ουάρντα πρέπει να του δίνεις και ευκαιρίες να παίζει. Μπορεί να μην το πουλήσω τώρα, να το δώσω δανεικό πάλι σε κανένα τρόπο. Να φύγει ο Ουάρντα. Να φύγει ο Ουάρντα. Έλα. Να φύγει ο Ουάρντα. Δεν θα τα αφήσουμε να πούμε. Δεν το νοιάζει το. Κατάλαβε γιατί. Ναι, καλά το ρώτησες. Παρακαλώ, δύο. Και πάω και φέρνω στη θέση του, πάω και πληρώνω τη ρήτρα στη Las Palmas και φέρνω από τον Άρη τον 22χρονο Ματέο Γκαρσία. Πληρώνω τη ρήτρα στη Las Palmas, φέρνω τον 22χρονο Ματέο Γκαρσία του Άρη που είναι ο καλύτερος παίκτης του Άρη. 4 γκολ, 2 ασίστ με 6 συμμετοχές. Ο άνθρωπος ξέρει πολύ μπάλα, το φέρνω, δεν περιμένω να ανεβεί. Η ρήτρα είναι να πάρει τον πάρει καμιά άλλη ομάδα. Τώρα πάω και το φέρνω και βλέπουν μπάλα το Γενάρη. Συμφωνείτε κύριε Ραυτόπουλε? Φίλε, τι να σου πω, δηλαδή με το γρόλιο μαζί πρέπει να πιούμε καφέ. Βέβαια. Τρίτον. Πάμε. Μετά. Θέλουμε λέει να ανανεώσουμε τον Σάκο, τον... Τον Γκάνιας, τον Βαρέλα. Λάθος όλα αυτά. Ναι. Εγώ δεν θα σας πω να πάω να πληρώσω τη ρήτρα ή να πάρω το Σιμόες. Εγώ θα σας πω, λίγη το συμβόλαιο του Σάμαρη στην Πενφίκα, δεν παίζει το παιδί. Ναι. Πάνε φέρε το Σάμαρη από την Πενφίκα. Καλώς. Ρε φίλε, συγγνώμη, το Σάμαρη όπως τον έχεις δει τις τελευταίες φορές που έπαιζε. Δεν έχει παίξει, ναι. Σε καλύπτει, εμένα δεν με καλύπτει. Πέρσι έπαιξε πάρα πολύ καλά στην Πενφίκα, επειδή τον έχω δει πέρσι στην Πενφίκα. Φέτος έχει μια συμμετοχή το παιδί, δεν το βάζουν. Να παίξει λίγη το συμβόλαιό του, δεν έφερε πρόταση το καλοκαίρι. Εγώ λέω πάνε κάνε μια πρόταση επειδή λίγη σε 6 μήνες και πες, τον παίρνω. Και πέρσι πάλι δεν είχε πολλές συμμετοχές και δεν είχα ενθουσιαστεί όσο τον είδα. Είχε κοίταξε για να παίξει τώρα βασικό στην Πενφίκα, όμως 6-20 συμμετοχές. Σοβαρά, αλήθεια λες. Απλά λέω δεν είχα ενθουσιαστεί, δηλαδή ενώ ξεκίνησε. Με τις καλύτερες των προϋποθέσεων. Εμένα μου θυμίζει το στυλ του, επειδή σκοράρει, παίζει και σαν οχτάρι, κόβει, είναι πολύ καλό στα μαρκαρίσματα, κλέβει μπάλες, είναι πολύ επιθετικός, γίνεται, κάνει καλή σφαγή στο κέντρο. Εμένα μου θυμίζει και λίγο Κατσουράνη το στυλ του. Ωραίος. Μ' αρέσεις φίλε. Να είσαι καλά. Δεν πρέπει να πήρες άλλη φορά, πρώτη φορά πρέπει να παίρνει ο φίλος. Πρώτη φορά. Στέλνω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Γιώργο, το Home Target, στην Παπάφη εκεί στο 96, δεν κάνω λάθος, 96. Μου λέει ότι αγοράζουν πολλά σπίτια Σκοπιανοί, Τούρκοι και Αλοδαποί, έχει μεγάλη κίνηση. Αύξηση, τι έχεις να πεις γι' αυτό. Τι κάμας δηλαδή, πουλάω εγώ το σπίτι μου γιατί χρωστάω κτλ. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα και έχει, ναι, μεγάλη ανάγκη. Και ρωτάω εγώ τώρα, ευχαριστώ Γιώργο, Home Target, ευχαριστώ. Λέω εγώ τώρα σε συνέχεια, δευτερόλεπτα, δεν μου λες. Χρειάζεται να γίνει πόλεμος για να μπει ο άλλος με το όπλο για να μου πάρει το σπίτι. Δεν βλέπεις τι γίνεται στην Τουρκία? Όχι, άλλο λέω, άλλο λέω. Α, σου απαντά. Ναι. Πιάσ' το αυτό που σου λέω. Ναι. Δηλαδή... Στην Τουρκία θέλουν να εξαφανίσουν τον Ερντογάν. Ναι. Και τι κάνουν? Κάναν το πραξικόπημα, απέτυχαν. Απέτυχαν. Τι τώρα, κάνουν τώρα? Τι, για πες. Οικονομικός τρακαλισμός. Αυτός ακριβώς. Δεν χρειάζεται όπλο. Ρε, άλλαξαν οι πόλεις. Μα με το όπλο θα αποτύχεις. Με το άλλο πετυχαίνεις τον οικονομικό στραγγαλισμό. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Αντώνη του Τσουτσουλή από τη Γερμανία, ο οποίος με μνημονεύει καθημερινά. Τσουτσουλής λέγεται. Ναι. Ωραίο επίθετο. Δεν το άλλαξε. Γερός να είμαι. Άκου Τσουτσουλής. Παρακαλώ. Δεν κάνεις καριέρα με αυτό το επίθετο. Λέγε φίλε. Γεια σας, έλα φίλε. Θα ήθελα να σας αναφέρω για ένα τρακάρισμα που έγινε χθες. Πού έγινε? Στην είσοδο του Πανεπιστημίου Άπη Θήτα, στην Αγίου Δημητρίου έγινε. Από πάνω. 3 και 25 από την πάνω είσοδο. Ωραία. Το Θελόγλιο απέναντι. Ναι. Εγώ κατευθυνόμουν στην Αγίου Δημητρίου από 3 Σεπτεμβρίου προς το Πανεπιστήμιο για να μπω μέσα. Στάς τώρα, εσύ έρχεσαι από Τούμπα? Από Πανόραμα κατεβαίνω. Ναι. Περίμενα στο κόκκινο φανάρι να στρίψω αριστερά να μπω στο Πανεπιστήμιο. Μόλις έγινε πράσινο στρίβω και έρχεται ένα μηχανάκι και χτυπάει πάνω μου. Ναι.
Σε λίγα δευτερόλεπτα, αν και ο οδηγός νόμιζα χτύπησε, έρχεται στο παράθυρό μου, μου ζητάει συγγνώμη και μου λέει ότι πέρασε με κόκκινο. Ναι. Το παραδέχεται, λέει θα σε αποζημιώσω, συγγνώμη. Ναι. Πήγαινα με 60 και δεν πρόλαβα να φρενάρω. Ωραία. Υπήρχαν και μάρτυρες στο σημείο που αφού βεβαιώθηκαν ότι ήμασταν καλά στην υγεία μας και είδαν ότι τα βρήκαμε κιόλας, είπε πάρα πολλές φορές ο άνθρωπος ότι θα με αποζημιώσει. Ναι. Οι μάρτυρες φύγανε, δεν έχω κρατήσει δυστυχώς τα στοιχεία. Κακός. Ναι. Κακός, ναι. Ήρθαν μετά οι ασφαλιστές και δηλώνουν τελείως διαφορετικά πράγματα και ότι φταίω εγώ. Κοίταξε ρε φίλε, υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Έπρεπε να είσαι καλυμμένος εκείνη την ώρα. Αφού είδε αυτός μάλλον ότι. Φίλε, πρώτον, κάλεσε τροχέα. Ήρθε η τροχέα, ήρθαν και οι δύο ασφαλιστικές. Αυτός είπε ότι έφταιγα εγώ, εγώ είπα ότι έφταιγε αυτός. Γι' αυτό παρακαλώ, αν κάποιος ήταν, επειδή περνούσε αρκετός κόσμος εκείνη την ώρα, η Αγίου Δημητρίου είναι full, 3 και 25 ήταν και στην εκπομπή σας πάνω, να αφήσω το τηλέφωνο μου στη γραμματεία, αν κάποιος είδε το γεγονός. Ναι, εντάξει, πολύ ωραία. Ναι. Πάντως, να ξέρεις, το καλύτερο δυνατό είναι να πάρεις το γαρδί της τροχέας όπως το έχει δώσει και από εκεί και πέρα... Να βρεις ένα καλό δικηγόρο που να σου το κακό είναι ότι στα φανάρια δεν υπάρχουν κάμερες, στα Βαλκάνια. Ενώ σε μια προηγμένη χώρα υπάρχουν σε όλες τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Και φαίνεται τι συμβαίνει. Οι κάμερες αλλά πιάνανε μέχρι το πεζοδρόμιο, δυστυχώς. Οι κάμερες, δε φίλε, μπορεί να μην τις κάνουν συντήρηση ή να είναι χαλασμένες ή αυτός που τις έβερε να βγάλε προμήθεια, λέω εγώ μήπως, δεν ξέρω. Και να είναι μάπα ή από την Κίνα να τις φέρανε. Ο οδηγός το παραδέχτηκε. Μετά μίλησε, έκανε ένα τηλεφώνημα, δεν ξέρω σε ποιον μίλησε και τα. Το πιο πιθανό σε κάποιον ασφαλιστή να τον είπε μη τυχόν και το παραδέχτηκε. Είναι κάποιος που ήξερε. Φίλε, εγώ στη θέση σου θα του την έστεινα να πούμε. Θα τον έκανα. Φίλε, να σου πω κάτι. Ναι. Πέρα από αυτό που έγινε, μακάρι να βρεις το δίκιο σου. Δεν θα το βρει. Λέω μακάρι, θα σου πω το εξής. Να αισθάνεσαι τυχερός που μάλλον φορούσε κράνος ή οτιδήποτε άλλο γιατί. Τέλος. Το χειρότερο που συμβαίνει σε αυτά τα ατυχήματα είναι ότι ακριβώς. Αυτό που βλέπουμε με τα μηχανάκια είναι ότι. Αυτό το είπα και εγώ, αφού είσαι καλά, εσύ λέω αυτά φτιάχνονται. Τέλος. Ναι, θα τα φτιάξω. Εντάξει. Λοιπόν, 3 και 25, μπράβο, θα πάρεις τη γραμματεία, θα αφήσεις. Αν κάποιος είδε εκεί στο φανάρι, στα πανεπιστήμια, από την Αγίου Δημητρίου, το περιστατικό, ας επικοινωνήσει για να επικοινωνήσουμε το φίλο. Υπάρχουν και κάποιοι που πληρώνονται για ψευδομάρτυρες, να ξέρεις τα δικαστήρια. Και τέτοιοι, να έχεις υπόψη. Bye bye, επόμενη φορά. Καλησπέρα και στον Παντελή στο Μόντρεαλ. Αυτό το λέω για σένα, τι φοβάσαι. Τι Παντελή, θα βρεις έναν. Παντελή το Στεφανίδη. Τι είναι ο Στεφανίδης. Φίλος. Φίλος. Δηλαδή, αν πάθεις έφραγμα, θα σου κρατάει το σωληνάκι, τότε φίλος είναι. Είναι εκεί με τον Γιώργο του Στράζαλη, τον προπονητή. Ναι, πού στο Μόντρεαλ. Ναι. Πολύ κοντά είναι. Του Καναδά. Βέβαια. Μας ακούνε από εκεί. Μας ακούνε από το Μόντρεαλ. Στέλνουν μια καλησπέρα, να μου τους πούν καλησπέρα. Του πει και ο Στράντζαλης είναι εκεί. Ναι. Είναι προπονητής εκεί σε ομάδα ο Στράντζαλης. Πάρ' τον τηλέφωνο αφού ενδιαφέρεσαι. Και αφού είναι φίλος, δεν ξέρεις. Τι φίλος είναι. Ναι. Τότε δεν ξέρεις το φίλος τη δουλειά κάνει. Είναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Ποια ομάδα είναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω την ομάδα. Πάμε επόμενη γραμμή, μάλιστα. Καλησπέρα σας. Όπα. Καλώς το με. Έλα. Φίλε Παοψή. Για να μην κουράσουμε και κατατάμε γραφική γιατί έχω πολλά θέματα να ασχοληθούμε. Θα το πω μία και τελευταία φορά. Ο Κωστής Ραπτόπουλος, ο Μετρόπολης 95,5, ο Γρηγόρης Κόκκινος, ο Νίκος Κουλιανός, ο Πασχάλης Καμόρα είναι η οάση στην καθημερινότητά μας. Δεν ακούμε Μετρόπολης 95,5 επειδή παίζει Πάο Κάρι και Ηρακλή. Αυτό είναι γνωστό. Από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ και από τις 2 τα ξημερώματα έως τις 6 το πρωί ακούμε Μετρόπολης ανάλογα με τις δουλειές μας και τις βάρδιες μας. Εγώ δεν ζήτησα ποτέ να παίξει το Μετρόπολης ΑΕΚ, εξάλλου η ΑΕΚ θα το αναγκάσει από μόνη της επειδή είναι και θα παραμείνει πρωταθλήτρια να παίζει ΑΕΚ. Ζήτησα από τον κύριο Ανδρώνη και τον κύριο Γιώργο Μπούζο που ξέρω ότι ακούει, έκανα μια παράκληση να κατέβει από το επίσημο site του Μετρόπολης στο Facebook ένα post το οποίο προσβάλλει εμένα σαν ακροατή του Μετρόπολης. Δεν αναφέρομαι που δεν άκουσε ΑΕΚ. Αυτό ζήτησα. Τώρα το αν το Μετρόπολης παίξει ΑΕΚ θα το κάνει αναγκαστικά γιατί και είναι πρωταθλήτρια και θα παραμείνει. Λες! Δεν γίνεται να μην ασχοληθεί με κοίταξε. Τον άνθρωπο, ρε τον άνθρωπο. Την Κυριακή θα κερδίσει, αλλά πρωτάθλημα δεν ξέρω αν θα πάρεις. Ναι. Άκουσε με, εκ το κορυφαίο ραδιοφόνο της χώρας. Δεν μπορεί να μην ασχοληθεί με τον πρωταθλητή. Το καταλαβαίνετε. Αν δεν πάρεις πίσω αυτό που είπες, δεν ξαναβγαίνεις. Είναι αλληλένδετα. Αν δεν πάρεις πίσω. Το κορυφαίο, όχι εκ των κορυφαίων, το κορυφαίο. Κύριε Μπούζο. Άλλαξε τα λεγόμενά σου. Σας παρακαλώ, κύριε Ανδρώνη, κύριε Μπούζο, ως έδειξη σεβασμού
προς τους φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι είναι πάρα πολύ... Δεν ξέρει ο κόσμος γιατί μιλάς. Δεν ξέρει ο κόσμος γιατί μιλάς. Ξέρει ο κόσμος για το φως του κυρίου Βρανά στις 29, 12 η ώρα το βράδυ. Το οποίο τι... Καθυλώνει το έμβλημα της ΑΕΚ. Μάλιστα, το είπες, τελείωσε. Έλα μωρέ. Παρακαλώ. Έλα μωρέ. Μην είστε εύθυκτοι ρε, και οι μεν και οι δε και οι άλλοι. Μένα σε ένα καφενείο μου λέει να σπάω, μας προσβάλλεις, τι σε προσβάλλω. Με ενημερώνω το πώς θα έχει κατέβει. Τελείωσε. Παρακαλώ. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Πάλι γραπτό να βγω μετά τον Νίκο, όπως εχθές. Λοιπόν, αεξίσμε κι εγώ. Ναι. Μια φιλική παρατήρηση, παιδιά, επειδή έχετε πάρα πολύ μεγάλη ακροαματικότητα, εάν είναι να σχολιάζετε στο πρώτο μισάωρο και να δείτε ένα μισάωρο διπλό στον κόσμο. Καλή είναι παρατήρηση, πολύ... αλλά είναι μερικοί οι οποίοι λένε το απολαυστικότερο από το δίωρο είναι το η πρώτη ώρα. Δηλαδή, έχω ένα φίλο, εγώ τον Πανιώτη, τον γιατρό, μου λέει, εγώ λέει φίλε, το πρώτο, η πρώτη ώρα είναι για μένα, λέει. Πώς θα το πω. Όχι ότι η δεύτερη δεν είναι καλή, αλλά. Επειδή δυστυχώς είμαστε νούμερα, όνομα και πράγμα. Νούμερα είσαι εσύ. Επειδή είμαστε νούμερα. Ή εσύ, εσύ για σένα λες. Επειδή είμαστε νούμερα, ναι. Οι ακροματικότητες δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά την πρώτη και τη δεύτερη ώρα. Ναι. Οπότε θα λοιπόν, ήταν λάθος να το κάνουμε αυτό. Το show είναι την πρώτη ώρα, τη δεύτερη ώρα των ακροατών. Μεγάλη μπορεί να βγουν. Είναι, είναι και θέμα τύχης. Δηλαδή μπορεί να βγουν τρεις ακροατές που να γίνει το σώσιμο. Μπορεί να βγουν οι καλύτεροι και να κλαίουν. Και, ναι. Και μπορεί να κάνει τζακμπότ. Κατάλαβες, είναι και θέμα λοιπόν, τύχης. Ναι. Λοιπόν, να μιλήσω λίγο. Ναι. Λοιπόν, εχθές πήρα τηλέφωνο και είπα ότι ξέρω εγώ θα ξαναπάρω το πρωτάθλημα γιατί έχω Μάγκα πρόεδρο, έχω ομαδάρα και έχω τους καλύτερους παίκτες. Το πες. Ωραία. Λοιπόν, προς το τέλος εκπομπής, γιατί δεν πρόλαβα να σηκώσω το κάτι και να απαντήσω στο φίλο τον δικηγόρο τον ΑΕΚΔΙ από την Αθήνα που πήρε. Λοιπόν, να μας πει ο φίλος ο ΑΕΚΔΙς αυτός ο δικηγόρος, πότε ήταν υπερήφανος, αφού λέει ότι πήγαινε στην Φιλαδέλφια με τον Παπουτσέλη, τον Ποντίκη και τον Καζναφέρη και τρώγε τα χασούκια. Ναι. Ήταν υπερήφανος δηλαδή όταν τον διοικούσε ο Τροχανάς. Ήταν υπερήφανος όταν τον διοικούσε η ΕΝΙΚ. Ναι. Ή ο Αδαμίδης. Ή ο Νικολαίδης. Εμείς δεν έχουμε καμία προσωπολατρία. Ναι. Εμείς είμαστε ΑΕΚ. Λοιπόν, και αφού λέει ότι είναι ΑΕΚ, δεν τον είδα βραχνιασμένο. Μισό λεπτό. Ναι. Επειδή είναι απόλυτα κατανοητά και σεβαστά αυτά που λες. Ναι. Εγώ δεν κατάλαβα ότι ήταν υπέρ αυτών των καταστάσεων. Κοίταξε να δεις. Όταν δηλαδή, λέει, γιατί κοίταξε να δεις. Είναι πολύ εύκολο να πεις ότι επειδή λέει αυτό, πάει να πει ότι ήταν υπέρ αυτών των καταστάσεων. Και λογικό σας. Με υποδεικνύει να δω το βιντεάκι που έγινε το 96 με τον Νικολάη, με τον Μελισσανίδη. Εντάξει, αυτά τα έχουμε δει πριν 30 χρόνια, πριν 25 χρόνια. Λοιπόν, αυτός είναι η Οσία Παρθένα. Φίλε, άνω τελεία γιατί έχουμε είδηση πάνω στον Παναγιώτη Μανή. Παναγιώτη. Καλησπέρα, νέα ταλαιπωρία αύριο για τους κατοίκους στη Θεσσαλονίκη, καθώς το μοναδικό μέσο μαζικής μεταφοράς, οι εργαζόμενοι σε αυτό θα κάνουν στάσεις εργασίας και μάλιστα τις ώρες που ο κόσμος θα πηγαίνει, θα γυρνάει δουλειά. Πριν από λίγο λοιπόν ολοκληρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζομένων στον ΟΑΦ που αποφάσισε νέες στάσεις εργασίας αύριο από την αρχή της βάρδιας έως και τις 9 και από τις 7 το απόγευμα έως το τέλος της βάρδιας. Όταν λέμε αρχή της βάρδιας και τέλος της βάρδιας... Άστο ρε κόκκινε να φύγει ο άνθρωπος, να πει την άποψή του, την είδησή του, ο άνθρωπος δίνει είδηση από τη στιγμή. Άστο τον άνθρωπο να το... Έλα φίλε. Και εννοούμε ότι μέχρι τις 9 το πρωί δεν θα έχει. Τέλειωσε, αυτό είναι. Ναι, πάει. Και ούτε μετά τις 7 το βράδυ. Οκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η αρχή, ποια είναι η έλεξη βάρδιας. Τελείωσε, την είπε την είδηση. Πάμε επόμενη γραμμή. Επειδή έχεις αμάξι. Βρε για την εκπομπή να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα. Είπε την είδηση ο άνθρωπος, πάμε να φύγουμε τώρα. Το κάνουμε λακυρτή τώρα τον ΟΑΣΤ. Πάμε στον κόσμο. Την είπε την είδηση, είναι ενημερωτικό. Αν κάνουμε τώρα κουσκούς θα πιάσουμε. Δώστον. Δώστον. Ναι, καλησπέρα Σιρές. Καλώς τον. Σιρές. Εγώ είμαι. Έλα φίλε. Ναι, 67 είμαι. Λίγο πιο μεγάλος από εσάς. Ένα χρόνο διαφορά έχω. Ναι. 2-3. Λοιπόν, εγώ δεν συμφωνώ παιδιά με τον ΟΑΣΤ να τον δώσει. Ναι. Εγώ λέω να δώσει τον Γκάνιας και τον Κρέσπο. Ναι, ναι. Να πάρει έναν εκεί στο κέντρο να κάνει λίγο δουλίτσα. Ναι. Γιατί βλέπω, δεν βλέπω μάλλον τίποτα. Δεν βλέπεις. Κέντρο. Ναι, φυσικά δεν είσαι ο μόνος. Να δέσει λίγο την ομάδα με άμυνα και επίθεση. Γιατί μάλλον γι' αυτό χωλένουν περισσότερο. Ναι. Το μεταβατικό στάδιο από μπρος πίσω και από πίσω σε μπρος. Ναι. Ναι, γι' αυτό δεν γίνεται και καλό transition, γι' αυτό δεν κόψουμε. Transition. Γι' αυτό και κινδυνεύουμε. Η μετάβαση τη μάθαμε λίγο σένα.
Κατάλαβες. Συμφωνούμε απόλυτα. Και μ' αρέσει η πρώτη ώρα της εκπομπής, ναι. Να μην παίρνουμε τηλέφωνα. Όπως είναι δηλαδή, μ' αρέσει. Να μείνει, ναι. Ωραία. Και να πεις αυτόν τον αεξί ότι προσωλάτρες είναι, γιατί σκύβουν το κεφάλι στον Μελισσανίδη. Πώς το είπες? Προσωπολάτρες. Είναι. Και αυτοί για τον Μελισσανίδη. Έκλεισες. Λοιπόν, ναι. Χαιρετίσματα το Μάνο τον Ηρακλειδέα. Έκανε τις εξετάσεις. Και βγήκαν καθαρές. Είναι καθαρές. Και λέει ο κόκκινος μιλάει με τον Λουτσιάνο Σπαγκέτη, λέει. Με το σπαλέτι. Τον αλυταρά. Να φτιάξω, να στείλω. Να είναι καλά και να τον φτιάξεις. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά, Μπιλιά, από το Ζάμπινγκ, εάν δεν φέρεις τον Καζάκο το βράδυ και δεν φέρεις Μαρτίνι, εγώ Ολυμπιακό δεν βλέπω. Θα φέρεις τον Καζάκο από το Καφτατζόγλιο, θα αράξεις εκεί 4-5 πίτσες γιατί αυτός τρώει λίγο. Εντάξει, τον Καζάκο. Εμάς γιατί μας έχεις την απ' έξω. Τι, θα διαφημίζεις μία, δύο, πέντε, δέκα. Ναι, ναι. Εμείς πάλι στην απ' έξω. Εσύ απ' έξω. Ναι. Δεν πειράζει. Ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος και τι γίνεται. Έτσι. Μα εγώ σου έχεις βάλει το ποτό σου, εσύ. Δεν ποτό. Έχεις βάλει. Μα λέω Μαρτίνι, θα φέρεις. Θα φέρω, θα φέρεις. Έχεις βάλει τα δικά του. Έτσι. Εντάξει. Εμείς πάλι στην απ' έξω. Πήγα κανόνι. Εμένα θα κράζει μετά. Πήγες Μαρτίνι κόκκινα. Εσύ είσαι. Συγκεκριμένα πράγματα. Εσύ είσαι από πετρέλαιο για πάνω. Θα πιεις Μαρτίνι. Εγώ θα πιω. Τι να σε κάνει το Μαρτίνι, εσέ. Εγώ Μαρτίνι... θα πιω ένα μάλτ ουίσκι, θα πιω μια μπύρα. Ναι. Τι είναι το μάλτ. Ρώτα τον Μπίλια. Ο Μπίλια ξέρει από μάλτ. Φυσικά. Μάλιστα. Αν δεν ξέρει ο Μπίλιας, δεν ξέρει. Μάλτ πίνεις. Ναι. Άλλαξες πριν ένα χρόνο, έμεινες άλλο. Πώς το λέγατε. Πάντα μάλτ. Μάλτ. Είναι συγκεκριμένα. Τέλειωσε. Λοιπόν, αν θέλετε να αποκτήσετε αυτοκίνητο με μοναδική προσφορά, όπως κάνει πάντα η Εσκιά της Μπαροδήμος, τότε η ευκαιρία σας είναι τώρα. Καθώς για την επόμενη εβδομάδα μπορείτε να αποκτήσετε είτε Kia, είτε Hyundai, είτε Skoda με δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Καλά ακούσατε. Δεν είναι μικρό το ποσό, περισσότερα στο 2310-596-596. Αν πάτε μια βόλτα τώρα να δείτε όλα αυτά τα αυτοκίνητα στην έκθεση που υπάρχει στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με το τελευταίο ημιώρα της εκπομπής. Διάβαστο. Το βράδυ είσαι καλεσμένος μου για το μπάτς στο Μακεδονία Παλάς στην αίθουσα Τροπέων. Θα φάμε τη ράγκα. Λοιπόν, τα τρία εντάρια είναι δικά σας. Μην ξεχνάτε, χορηγός μας είναι ο Κοσμάγλου, ο οποίος έχει τα πάντα για το χρώμα και ιδέες ανακαίνησης. Έχει ένα καταπληκτικό νέο κατάστημα στο Νεύοσμο. Εκεί όπου σε 1100 τετραγωνικά μέτρα θα βρείτε τα πάντα για το χρώμα και ιδέες ανακαίνησης. Τρία καταστήματα, Δυτικά Ιθάκης 62 με Αντών 3 στον Εύοσμο, Κέντρο Φιλίππου 74 και Ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φοίνικα με τηλέφωνο του 2310-480-606. Ματίας, δεν δίνω σημεία όχι, γιατί πολύ κράξιμο πέφτει και πολύ αχαριστία. Δεν φταίσαι εσύ, εντάξει. Λοιπόν, και εκεί που ήμασταν καλά, κάποιοι αρχίζουν πολύ πινελίκι. Άστο να πάει. Δεν θα αντέχεις, ε. Όχι, αντέχω. Αντέχεις, άμα αντέχεις να το τρως τον πινελίκι. Μια χαρά. Θα το τρως τον πινελίκι άμα αντέχεις. Εγώ πώς το τρώω. Κόκκινα σ' άκουσα για τον Ερυθρό Αστέρα και πήγα κουβά από εδώ μέχρι το Μομπελιέ. Καράφλα θυμάσαι τι έλεγε γι' αυτό μάτς. Εντάξει. Μισή ώρα διαλύμα, 30 λεπτά χορηγή, 10 λεπτά μιλάει ο ανακλητικός καθοριανός και κλείνουμε τα ραδιόφωνα. Σύνολο μια ώρα εκπομπή. Συνέλθετε, θα μείνετε μόνοι σας. Ωραίος. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Παρακαλώ. Είναι απαιτητικός, βεβαίως. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι, μ' ακούτε. Σ' ακούμε δυνατά. Μισό λεπτό λίγο. Ναι. Ρε εσύ, Ματίας, παίζεις και δύο τον Άγιαξ και βάζεις κι άλλο και μου λες έχασε τη Ρεάλ. Καλό να πάθεις. Μία έκπληξη θα παίξεις. Άσε ρε με το κουμάρι σας, ρε, μια ώρα, ρε. Άντε πάτε στο καζίνο να παίξετε, αφήστε μας την μπάλα. Άλλο είναι το καζίνο, μην αφήστε δεύτε. Την μπάλα μας ίσως. Άντε ρε κουβά. Έλα ρε φίλε. Έλα, έλα. Μ' ακούς? Ναι. Ρε Κωστή, ο άλλος δεν δίνει προγνωστικά. Για πες εσύ με την μπάτε τι γίνεται σήμερα. Δεν άκουσα πριν. Ο άλλος φοβάται. Ένα σκορ. Ένα σκορ. Πάμε. Κάτι σημαντικό. Εσύ δεν φοβάσαι.
Εγώ δεν φοβάμαι, γιατί αυτά που λες εγώ θα τα παίξω μήπως. Απλά μια γνώμη ζητάω μήπως. Αφού δεν θα τα παίξεις, γιατί να την πω τότε, για πες μου. Εσύ και μετά εγώ θα δω τι θα κάνω, αλλά άμα δεν το πιάσω. Ναι. Θα πάρεις τέλος να με κράξεις. Όχι, ναι. Δεν θα κράξω. Ρε φίλε, μαλακιά δικιά μου που το έπαιξε. Μη βρίζεις. Άστο. Δεν είναι κακός. Ναι, ναι. Το έκανε στη ροή του λόγου. Ναι, συγγνώμη. Προσοχή. Το θέμα είναι άλλο. Να σου πω ένα σημείο. Και να το μαγαρίζεις. Όχι εσύ, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αυτοί που το μαγαρίζουνε κάνουν λάθος. Γιατί δεν ισχύουν αυτά. Το ότι το μαγαρίζουνε. Ναι. Βέβαια, ναι, ισχύουν. Πάντα υπάρχουν. Αλλά εσύ δεν πρέπει να το είσαι για αυτό το πράγμα. Ρε φίλε, είναι ένα τζογαδόρο και να μην είσαι προληπτικός. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ είναι over σήμερα. Όχι. Δεν χαλάει αυτό το over. Εντάξει, εγώ αν το παίξω over και το χάσω, δεν θα κάτσω να φωνάζω στο. Εσύ ρε φίλε, δεν είναι όλοι έτσι. Και η πλάκη πια είναι ότι δεν θα στείλει μήνυμα αυτός που έχασε. Εντάξει, καλά. Πάμε, επόμενη γραμμή, πάμε. Να πω κάτι. Να πεις με τα κουμάρια σας, μας πρίξατε. Λοιπόν, ο Άρτα παίζει ο πιο καλός παίχτης του ΠΑΟΚ. Το μεγαλύτερο ταλέντο. Ο ταλέντο είναι και ο Ζαμπά μεγάλο. Ο καλύτερος παίχτης του ΠΑΟΚ. Και παίζει, είναι προβληματική να πούμε. Εντάξει, στο μυαλό. Είναι σημαντικό, παίζει ο Άρτα σήμερα. Δεν τον πήρε καν αποστολή. Α, καλά, εντάξει. Οπότε είναι μια κοπέλα στο φανάρι μετά το ΠΑΟΚ ΑΕΚ και βλέπει τον Ουάρντα στο διπλανό αυτοκίνητο. Δηλαδή ανέβαινε ένας, κατέβαινε ο άλλος. Η κοπέλα ηλικίας? 30. Ναι. Καλή. Καλή. Mm. Και λέει στον Ουάρντα, ρε Ουάρντα, τι γίνεται, λέει, γιατί δεν παίζεις. Και τι λέει ο Ουάρντα? Ρώτα το μαλάκα το Λουτσέσκου, λέει, γιατί δεν παίζεις. Αυτά μαθαίνονται. Αυτά μαθαίνονται. Κόκκινη, τι γνώμη έχεις για το Μαυράι? Τρομερή προσωπικότητα. Και πρέπει να είναι και καλός ποδοσφαιριστής. Τι είναι κόκκινο, θεατρικό συγγραφέα θα τον κάνεις? Η προσωπικότητα μας διάζει. Τρομερή μπάλα, προσωπικότητα ανθρώπου. Ξέρει 100 κιλά μπάλα. Ναι, ποια είναι τα στοιχεία του? Σωματικά προσόντα. Τέχνη. Στόπερ καλός με την μπάλα κάτω και με την μπάλα κάτω. Τι με την μπάλα κάτω. Και με την μπάλα κάτω. Ναι. Είναι στόπερ που ξέρει μπάλα. Αυτό δεν είναι μόνο να διώχνει. Αυτό θέλω να ακούσω. Αυτό σου λέω. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Γρήγορος αργός. Δεν ήταν καλός πέρσι με τον Αμβούργο. Γρήγορος αργός τι. Πάμε ρε. Με ρώτησε, λέω, είναι ένας καλός στόπερ. Τι σημαίνει καλός? Για το ελληνικό πρωτάθλημα πολύ τέλεια. Δηλαδή εσύ μπορεί να πεις μια γυναίκα τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή ο Βαρέλα ρε φίλε. Ναι. Το Βαρέλα. Ναι. Τον εμπιστεύομαι στα ανασταλτικά του καθήκοντα. Με την μπάλα κάτω όχι. Τον φοβάμαι να δώσει την πρώτη πάσα. Ρε κόκκινε. Δεν θα του έδινε να δώσει την πρώτη πάσα. Ρε κόκκινε. Υπάρχει στόπερ το οποίο ξέρει μπάλα. Δηλαδή ο Ράμος είναι το κορυφαίο στόπερ στον κόσμο. Ο οποίος μπορεί να παίξει ό,τι θέλεις. Τι να παίξει. Και με την μπάλα στα πόδια, ναι. Και ψηλά και χαμηλά και όπου και θέλει. Και δεν σ' αρέσει δηλαδή. Αν μ' αρέσει λέει. Πάμε. Σαν χαρακτήρα σου κάνει εκπομπή. Πάμε. Σαν παίκτης ο καλύτερος. Πάμε, κοιλιά κάναμε. Λέγε. Έλα φίλε. Μ' ακούς? Σ' ακούμε, ναι. Το πρωί σε πήρε ο Κωνσταντινός πάλι και απαιτούσε σεβασμό για την ΑΕΚ. Λέει γιατί κάτι κάνατε εκεί στο Μετρόπολης και. Το κατεβάσανε λέει. Ναι, εντάξει. Με απαιτεί σεβασμό δεν το ακούσα άλλη φορά. Εγώ ξέρω ο σεβασμός κερδίζεται, κάνω λάθος? Όχι, φίλε, ήταν κάτι το οποίο έφυγε. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο ΠΑΟΚ μετά από αυτά που έγινε πέρυσι δεν απέτυχε κανένα σεβασμό. Έριξε δύο δίποτα στην ΑΕΚ. Ούτε ψαχνόμαστε να αποδείξουμε τίποτα. Απλά λίγο να χαλαρώσω. Τώρα δεν ξέρω γιατί αυτή η μανία να ακουστούμε και να φανούμε και να ακουστούμε. Εντάξει. Έχει κουράσει αυτό. Έχεις ακούσει τη λέξη προπαγάνδα? Ναι, την έχω ακούσει. Πες, το πιστεύω ακόμη. Δίπλα μου είναι ο μέγας προπαγανδιστής. Τσιμπάς εύκολα και εσύ Γρηγόρη. Τι κάνω? Τσιμπάς εύκολα. Αφού το πιστεύεις. Στην έχεις, στη μένη, στη γωνία. Αφού το πιστεύεις, στην υγειά σου. Το μυαλό του δουλεύει κάθε βράδυ το πώς θα στείς στη γωνία. Και το πρωί στο πετάει. Το πρωί. Τον ακούς δεν μιλάει τώρα. Εγώ το πρωί δεν κάνω άλλη δουλειά, περιμένω ότι θα πει ο Κωστής. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Συνεχίστε έτσι δυνατά. Παρακαλώ. Γεια σας. Ναι, μάλιστα. Μ' ακούτε? Πολύ καθαρά. Από Αθήνα κάτω, περιπτεράς είμαι. Περιπτεράς, από τον Άλυμο. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, όσον αφορά για την πρώτη ώρα, εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα. Είμαι συνέχεια κλαμμένος από τα γέλια και έχω πρόβλημα με τους πελάτες. Γιατί? Γιατί και κλαίω συνέχεια και φαντάζομαι να πηγαίνει να πάει τσιγάρα ή να πάει να κάνει. Περίπτωρα, εσύ από χαρτομάτιλα δεν στερείς. Θα σε δει κανένα τσακαλώτος που θα πηγαίνει από εκεί και θα σε ζητήσει το λόγο που γελάς. Θα φορολογείτε και το γέλιο. Όπως είστε και κάτι άλλο ακόμα. Φανταστείτε τον Ραπτόπουλο να τον κάνει πεφερό.
Την έκατσε, φίλε. Δεν λέω τίποτα άλλο. Φίλε. Και μετά να ρωτήσετε γιατί ο γιατρός τρέχει τόσα χιλιόμετρα. Το έχεις πιάσει 100%. Πρόσεχε. Λοιπόν, καλή σας μέρα, σας αγαπάμε από την Αθήνα. Λάστε σίγουρο ότι σας ακούω. Γεια σου, Ολυμπιακή, από τον άλλο. Δεν έχει το χαρακτήρα του μπαμπά. Όχι, εγώ σου είπα. Ποιος άντρας, καταρχήν, κάποια πράγματα. Σου λέω κάτι, είμαι προληπτικός. Βλέπεις τα σημάδια. Εσύ επιμένεις. Πάμε παρακάτω. Ναι. Οι υπόλοιποι πέσανε, ένας έμεινε. Εντάξει, εντάξει. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Έχετε ένα τέταρτο να πάρετε γορίλες. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λέει, η κόκκινη κάρτα απευθείας έχει φάει. Δηλαδή λες για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ΠΑΟΚ, είναι ΠΑΟΚ, φίλε. ΠΑΟΚ. Να μην χτυπήσει το. Ρε είσαι Άρης, γι' αυτό δεν ξέρεις μπάλα. Αλλά λες ο ΠΑΟΚ σήμερα γιατί να χτυπήσει το παιχνίδι. Ναι, γιατί να το χτυπήσει το παιχνίδι σήμερα. Γιατί να το χτυπήσει. Θες να κάνουμε διάλογο. Ναι, καλά, καλά λες ότι δεν ξέρει μπάλα. Ναι. Επιχειρηματολόγησε. Επιχειρηματολόγησε. Πού θα πας, έλα εδώ. Πού θα πας στην Ευρώπη, ρε φίλε. Ο 32ος στην Ευρώπη είσαι. Πού θα πας. Βρε, δεν αφήνεις τον κόσμο να μιλήσει. Άσε με να σου πω και μετά θα σου πω. Πού θα πας, ρε Ευρωπαί. Αν δεν χτυπήσει το παιχνίδι, τα παιχνίδια στην Ευρώπη, σε 3 χρόνια θα μπαίνει στο γκρουπ να παίξει και δεν είσαι στου αδύναμου. Και τώρα που είσαι στους δυνατούς τι έκανες. Αλλά με τον Άρη που να το ξέρεις τη Β' Εθνική. Ποιο Άκη να ανεβάσετε. Και που πήγες τι έκανες ρε φίλε. 4 σε έβαλε Μπενφίκα με τζόκινγκ. Τι άσε κάνω που πας. Ρε φίλε μπήκε στα ομίλους. Βρε τζόκινγκ έκανε. Πήγε στους ομίλους. Μπήκε στην κλήρωση και μπήκε στους δυνατούς. Ωραία. Αυτό γιατί μπήκε στους δυνατούς ξέρεις. Ρε εσύ. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πήρες κάποιες νίκες, πήρες κάποιους βαθμούς. Ναι. Αλλά πού να τα ξέρεις εσύ αυτά. Είμαι χαζός, εγώ είμαι άμπαλος, ναι. Το πιάσες. Δεν μου λες. Εσύ βάλε τώρα τους βασικούς. Βάλε τους βασικούς. Δεν είμαι ΠΑΟΚ, ρε φίλε, δεν είμαι ΠΑΟΚ. Δεν είσαι ΠΑΟΚ. Τι είσαι. Όχι, δεν είμαι ΠΑΟΚ. Δεν είσαι ΠΑΟΚ. Άρα δεν μπορώ να σου κάνω την επόμενη ερώτηση. Τι ομάδα είσαι. Αν επιτρέπεις, τι ομάδα είσαι. Ολυμπιακός είμαι. Μάλιστα. Αλλά βλέπω την αλήθεια, είμαι, βλέπω μπάλα. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, π.χ. μπορεί να υπάρχουν κόντρες στα δύνατα. Βλέπεις μπάλα, ε. Είναι οι δύο καλύτερες ομάδες. Εσύ βλέπεις μπάλα που πήρες το Γιάγια Τουρέ και πανηγύρισε στο αεροδρόμο, ρε Χαϊβάνι. Όχι, ρε φίλε, δεν πήρα το Γιάγια Τουρέ και πανηγύρισε. Ο Γιάγια Τουρέ θα ήθελες πολύ να τον έχεις στον Άρη, εσύ. Εγώ στον Άρη το Γιάγια Τουρέ, τον κάνω τι ρε φίλε. Να κλάνε και να φεύγουν τα πλακάκια από τα αποδυτήρια. Έχει ένα κόλο σαν του Χορσιανίτη, ρε. Άμπαλε. Φύγει από εδώ, φύγει από εδώ με σιγά. Φίλε, την Κυριακή τι θα κάνει με την ΑΕΚ, ξέρεις. Την Κυριακή τι θα κάνει με την ΑΕΚ, ξέρεις. Χ2 είναι το παιχνίδι. Χ2. Χ2. Στα δίνω δώρο, φίλε. Έλα, πάρ το χινάρι σου και το πάω πρωταθλητή και άστο να το παραμύθεις. Αν χάσω το πρωτάθλημα φέτος, εγώ προσωπικά το μόνο ανταγωνιστή που έχω στο πρωτάθλημα είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει ΑΕΚ. Εγώ δεν είμαι φίλε. Άκου να σου πω. Εγώ δεν είμαι ούτε ΠΑΟΚ, ούτε Ολυμπιακός, ούτε ΑΕΚ. Σου λέω λοιπόν σήμερα ότι η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό θα τον κερδίσει. Έχει το βούκο τη center back και μα μιλήσει για μπάλα, μπορεί να στρίψει τη μέση. Έχεις και τον άλλο το Σαββατοκύριακο. Το Γιάγια Τουρέ 37 χρονών, γέρο, χοντρό. Κοίτα, μην πας σε κανένα εστιατόριο και είναι ο Γιάγια Τουρέ και ρευτεί. Θα φάει και σένα. Κάνα δύο μέρες θα είσαι σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, να πούμε. Άμα ρευτεί. Άμα ρευτεί ο Γιάγια Τουρέ, φάει κανένα γύρο και ρευτεί. Άμα εριστεί, το έπαθε στο έμφραγμα. Άμα σε πάνω από 40. Ορίστε, ναι. Πάμε παρακάτω. Πήρε το Γιάγια Τουρέ δεκάρι σήμερα. Θα δεις το Γιάγια Τουρέ. Τι γιαγιά, αυτή γιαγιά, είναι. Γιαγιά. Προγιαγιά είναι, ρε. Πάμε το γιαγιά του, ρε. Πανηγυρίζανε τα βόδια εκεί στο. Χρειάζεται να μιλήσει ο άνθρωπος. Σερσερί. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πάω και έτσι. Έτσι. Τι θα είσαι, ρε φίλε. Δεύτερον, ο Ολυμπιακός με αυτά τα στόπερ, όχι δεν κερδίζει την Κυριακή, να παρακαλάει να μην είναι τριμπάλο. Α, τόσο πολύ το. Δηλαδή την κούραση τη ΑΕΚ δεν τη βάζει εσύ. Ο Ολυμπιακός θα είναι πιο. Μισό λεπτό. Ο Ολυμπιακός θα είναι πιο κουρασμένο. Να δούμε, ναι, κάτσε το μάτς. Καλά λέει ο Κόκκινος, αλλά να δούμε το ρυθμό του μάτς. Μην δούμε κανένα τζόκινγκ σήμερα. Δεν ξέρω. Μάτς με μάτς διαφέρει, ναι. Ένα είναι αυτό που είπε ο Κόκκινος και ένα ότι και ενέργεια θα βγάλει και την Κυριακή. Από εκεί και πέρα είναι το δύσκολο το κομμάτι της. Α, μπράβο. Μ' αρέσεις. Από εκεί και πέρα, ότι είναι χάρτινη και. Χάρτινη, όπα. Χάρτινη δεν είναι, φίλε. Απλά πίστεψε ο Μελιτσανίδης ότι επειδή του βγήκε πέρσι θα του βγει και φέτος. Είναι Μουρίνιο. Δηλαδή φέτος εγώ πιστεύω ότι την είδε στραβά και γι' αυτό θα την πατήσει. Γίνεται, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Γίνεται την είδε στραβά, δηλαδή μπήκε. Σνόπ. Πήραν τώρα το Γιαννιώτα. Ναι. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί το παιδί να μην μπορεί να παίξει. Και να μην είμαι άδικος. Για kickbox καλός είναι. Και δεν τον βάζουν καν να παίξει. Για kickbox καλός είναι. Δηλαδή μπήκε στους ομίλους. Και δεν πήρε παίκτη. Και δεν βλέπω ούτε έναν έξι,
Ούτε έναν. Να λέει κάτσε ρε πρόεδρε. Παπαγιανόπουλος, Γιάννης. Κάτσε ρε πρόεδρε. Μόνο. Γιατί δεν πήρες κανένα. Δεν λέω να το μαλώσει. Καλός, χρυσός, άγιος, τι έκανε αυτά που έκανε. Συγγνώμη, δεν πρέπει να απαιτείς. Πήρε την ΑΕΚ τζάμπα. Φυσικά, έναν παίχτη τουλάχιστον. Μετά είσαι που θα κάνει γήπεδο. Έπρεπε να το πάρει. Έτσι. Ένα. Δηλαδή τώρα μαθαίνουμε ότι κοντραριζότανε ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ για τον Καρέλη. Τον πήρε ο ΠΑΟΚ και λέμε θέλει κανένα εξάμεινο να συνέλθει ο Καρέλης. Ο Καρέλης εδώ απέναντι χτίζονται δύο πολυκατοικίες από το Μετρόπολης. Είναι στα κουφώματα τώρα. Πλακάκια. Φίλε, τον έχω σε τεράστια εκτίμηση. Λέ, αλλά φοβάμαι ότι θα δικαιωθείς. Και εγώ είναι... θα βγει ο Κωνσταντόπουλος αληθινός. Όχι, είναι από τα λίγα πράγματα που βλέπω ότι θα βγει αληθινός πραγματικά. Ναι, στα πολλά είμαι έξω, να ξέρεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Αφού μιλάς με την κουρσουζιά σου, δεν μιλάς με την καρδιά σου, ρε. Ναι, ρε, γρήγορα. Ναι. Δεν το παραδέχεσαι. Τι. Σε δώσω μια φάπα και ένα σπυράκι εδώ πέρα. Πού έχω σπυράκι. Δύο κιλά πίου θα βγάλει. Είδες που είμαι σε αυτή την ηλικία και έχω σπυράκι. Μα σου πω το βγάλεις. Τι λέγεται στο μέλλον. Είναι λιπαρό το δέρμα μου, ρε. Τι το δέρμα. Λιπαρό έχω δέρμα. Γι' αυτό δεν κάνω ρητίδα εύκολα. Γι' αυτό πέσα και τα μαλλιά μου, να πούμε. Είναι το μοναδικό κεφάλαιο ξεκίνη που δεν είναι. Πάζλ, ρε φίλε. Ναι, λιπαρό είναι το. Ναι! Έλα, φίλε, ναι. Έλα, ναι. Τι αμέ. Εσύ. Στεγνώστα είμαι. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Ρε, παιδιά, εσύ είσαι να μα κάνει να πάθω με έφραγμα από τα γέλια. Έφραγμα. Φάει τη γλώσσα σου, απάντησε. Άμα δεν τρώσει το βόδι, δεν παθαίνει έφραγμα. Μη στεναχωριέσαι. Ναι, εγώ εντάξει, γηματούλη είμαι, έπαιζε ένα σχετικό ποδόσφαιρο, αλλά τώρα είμαι γηματούλη. Όταν λέει γεμα, περίμενε, το γεματούλη τώρα αυτό είναι ύποπτο. Τι μπόι έχει. Τι μπόι έχει. Τι μπόι, 1,71. Και πόσα κιλά έχει. 110. 130. Εσύ είσαι γεματούλη. Εγώ ρε φίλε είμαι ο Μπραν Πιτ τότε. Είσαι ο ξάδερφος του Πόρκερ, τι γεματούλη. Λοιπόν, αν δεν σας ακούω πάρα πολύ, είμαι και οδηγός τώρα, έχω ένα πρόβλημα με το πόδι, γι' αυτό είμαι στο σπίτι. Απ' τα κιλά είναι το πρόβλημα στο πόδι. Ο οδηγός, τι οδηγός, περίμενε, τι οδηγός. Ταξιδιάρης έχω στην Ευρώπη δουλεύω. Όχι, είναι δύσκολη δουλειά. Α, σε πούλμαν. Πιάνονται μέσα, πιάνονται τα πόδια, είναι δύσκολη δουλειά. Προδίγημα δεν είναι, σε κατλίκη είναι. Γραμμή Σουηδία, Δανία, Αθήνα. Ωραία. Δεν μου λες φίλε. Ναι. Σε ελληνική εταιρεία δουλεύεις. Βουλγάρικα αυτοκίνητο με δανέζικο θάλαμο και Έλληνας αφεντικό. Και χοντρό οδηγό. Τα φράγκα. Τα φράγκα... 1600, 1700. Γύρω στα 1700 με 1800 το μήνα. Αν δεν δούλευες σε εταιρεία που έχει έδρα στη Βουλγαρία θα έπαιρνες πάνω από χιλιάρικο. Και εδώ και στην Ελλάδα πάντως εγώ, την αμαρτία μου τη λέω. Σε χοντρό οδηγό δίπλα θα καθόμουν να μην τον πάρει ο ύπνος, να ξέρεις. Όχι, μπα, όχι σε αυτό είμαι. Έχω 42 χρόνια στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, το 43ο μπορεί να είναι στο δικό μου το κεφάλι να πούμε. Όχι. Να φύγεις από τον δρόμο. Δόξα τω Θεώ, κάνω καλή ζωή, δεν έχω. Τι καλή ζωή κάνεις όπως έχεις περί τα κιλά να πούμε. Καλή ζωή, δηλαδή προσέχω τον εαυτό μου πολύ. Δηλαδή άμα δεν το πρόσεχες, πόσα κιλά θα ήσουν. Αν δεν το πρόσεχα μπορεί να είμαστε αφιστικά. Τι θα ήσουν σαν το αερόστατο που αδρώνει. Εγώ λέει, γεια σου να είσαι γερός. Το σκύλο το μαύρο, τον άθιμο. 1,85 είμαι 129 κιλά, θεωρούμε χοντρός, μου λέει ο Σάββας. Βόδαρος είσαι εσύ. Σάββας είσαι καλοζωισμένος. Όχι, αυτός πρέπει να είναι 105 κιλά, 107 εκεί να ήταν. Άμα σε χαϊδέψει δεν σ' αρέσει. Μπορεί να μην προλάβει να με χαϊδέψει. Δύσκολα είσαι. Δύσκολα είσαι εσύ. Δύσκολα είσαι εσύ. Αυτός είναι που είπε ότι χτενίζει το κεφάλι σου με χαρτομάτιδο. Τα 125 κιλά είναι βαρύς. Φεύγουν τα χέρια πολυβόλο. Ρώτω Γιακουμίδη. Γιακουμίδη δεν ξέρω. Φεύγουν τα χέρια πολυβόλο. Ρώτω Γιακουμίδη. Ρε τα χέρια φεύγουν πολυβόλο. Με το Γιακουμίδη τα βάζεις. Καθιστώ ναι. Με το Βασίλη τα βάζεις του Γιακουμίδη. Όχι. Ούτε με αυτόν τα βάζεις. Παρακαλώ. Ναι αλλά αυτή είναι γρήγορη. Αυτός μπορεί να είναι αργός. Δεν είναι αργός. Με τον αργό τα βάζω. Με τον γρήγορο δεν τα βάζω. Με τον αργό τον προλαβαίνω. Το ξύλο είναι. Άσε μην έρθει από εδώ και είναι. Δεν έχει κανένα αντιληστικό ράφι. Άσε τώρα κόκκινα, άμα δει το σαγόνι. Ο αυτός δεν έχει αντιληστικό ράφι. Άντε το σαγόνι, άμα φας το σαγόνι, τα λουνού, άστα τώρα. Σταμάτα ρε πολύ, δυο γραμμές έχει. 150 κιλά. 5 λεπτά μείνανε. 170 κιλά. Τι ψυχή με έχει φάει. Χοντροπαλάδες, θα το παίζετε και άντρες. Πάμε παρακάτω. Έλα, πάμε παρακάτω. Άντρες. Ανεβαίνετε ένα έχει μαύρη ζώνη στο κουμφού. Φρε, τι μπάνα έχει μαύρη ζώνη. Πού εδώ την πήρε τη μαύρη ζώνη. Όχι. Πού. Στο Κατάρ. Άμα την πήρε στο Κατάρ τότε κάνω πίσω να πούμε. Καλά είσαι από πίσω κάνεις πολλά πράγματα. Πάμε ρε φίλε ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς το να.
Κωστή Ρατόπουλο και Γρηγόρη Κόκκινο. Καλώς τον μάγο της Καλάστρα. Σε θέλω πέσα. Πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αυτοί τώρα κάποιοι φωνάζουν, λέει, τις κλέψουν το πρωτάθλημα. Πού το κλέψουν? Από την ΕΠΑΕ. Αφού δεν στα κουμπίσανε, ρε, πώς θα το πάρουνε? Εσύ ήσουν πρόθυμος να δώσεις τη βοήθειά σου να πάρει το πρωτάθλημα και δεν στα δώσανε. Αυτή είναι η αλήθεια. Να κουμπίσει τον Κομίνη με το ραβδιά του να μεταμορφώσει σε βάτρα. Δεν καταλαβαίνω ακόμα, εσύ είστε μου πει. Ναι, ναι. Εσύ είπες να τους βοηθήσεις. Ναι. Αυτοί βγάλανε κάτι καβούρια από την τσέπη. Ναι. Αυτοί γιατί το κλέβουν, εγώ εκεί έπορο. Ναι. Πάει. Ο γιατρός πήρε να λέμε ναι. Τίποτα, και αυτός δεν έκανε την ένεση. Εσύ ο γιατρός πήρε να λέμε ναι, πρόσεχε. Θα ρωτάς, έκανες ένεση. Το χάπι το πήρες μισό έστω. Μ' ακούτε? Όπολο, ό,τι πεις Νίκο. Νίκο, ό,τι πεις, ναι. Τι έγινε μετά? Τέλος πάντων, δώσε το πρωτάθλημα στον εγώ σας δίδυ, να ησυχάσουμε, γιατί αυτοί τα ρεμάξουν έλαβε. Δωρεάν. Δωρεάν, εντάξει, τέλος πάντων. Ο άνθρωπος έχει λεφτά να πω. Και εσύ πώς θα ζήσεις? Εγώ θα ζήσω όπως ζείτε κι εσείς. Θα ζήσω με 5-6. Με φιλιά. 700 ευρώ δίνει το τρελοκομείο. Σύνταξη τρελούπερ. Νίκο, η σύνταξη. Η σύνταξη. Η σύνταξη τρελού πώς θα πάει. Εσύ που είσαι στο μυαλό σου και κλείσε, κλείσε, φελέ, κλείσε. Αυτό δεν είναι τρελό, είναι φελό. Όλα, εσύ είσαι φελό. Αυτό είναι θεότρελο. Όχι, σύνταξη φελού δεν δίνει. Σύνταξη τρελού. Άλλο φελό, άλλο τρελό. Πάμε παρακάτω. Είναι διαχωριστικό. Το έχει ψάξει το πράγμα. Βέβαια, μελέτη έκανα. Διατριβή. Λέγε, φίλε. Ναι. Έλα, φίλε. Ορίστε. Εγώ μιλάω. Ναι, εσείς μιλάτε. Θέλω ένα σχόλιο να κάνω. Ναι. Αλλά κοίταξε, ο Κόκκινος δεν θέλω να παρεξηγηθεί. Μα φίλε, παρεξηγιάρης είναι. Φίλε, καταρχήν. Είναι πολύ παρεξηγιάρης. Είναι παρεξηγιάρης, φίλε. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Πριν πεις κάτι, είσαι γεμάτος. Πώς? Είσαι γεμάτος, έχεις πιει. Εγώ γεμάτος, τώρα ξύπνησα, είχα μια ώρα. Άρεσε πολύ γεμάτος. Έλα, έλα, Κόκκινε, μην κοβάσει την κριτική. Λέγε, φίλε. Δεν κατάλαβες ποιος είμαι? Όχι. Πριν κάνα δύο μέρες που έλεγες ένας με το ελληνικό σύστημα έχει πρόβλημα. Εγώ. Ναι. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, δεν θυμάται. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Κόκκινος, τι έλεγε χθες για την Παρίσι Σεν-Ζερμέν? Το είπαμε αυτό, εντάξει. Ότι θα λήξει άντερ. Με Καβάνι, Εμπαπέ, Νεϊμάρ. Μια ώρα μας έπαιρξε ο Κόκκινος. Ναι. Και. Καλή άμυνα, καλή άμυνα, θα το βάλετε άμυνα. Εσύ περίμενες τώρα να ξυπνήσεις. Τρεις και μισή για να πάρεις τηλέφωνο. Έχασες. Έχασα. Πότε θα πάρω τα λεφτά μου? Πόσα έπαιξες? 10 ευρώ. Πολλά έπαιξα. Πόσα? Άλλο 100. Πόσα? 100 ευρώ στο άντερ. Μόνο του ή το πάντρεψες με άλλο? Όχι, μόνο του. Μόνο. Αν μου πεις και σε τι απόδοση θα δώσω. Με τι απόδοση? Ναι. 4,5. Επειδή φίλε μου λες ψέματα, καλό σου βράδυ. Όχι, 4,5, περίμενε. Ρε φίλε, άκουνε. Μπορεί να κοροϊδέψεις κανένα παιδάκι. Επειδή μου λες ψέματα. Σε λέω ψέματα γιατί έπαιξα το. Δεν με χαλάει οτιδήποτε, ό,τι χουλιαμάκια να κάνεις. Ρε, αυτό πλάκα που... σε κάνω, πλάκα σε κάνω. Όχι. Λες να μου το πληρώσεις. Μα δεν είναι πλάκα αυτό. Δεν σηκώνει πλάκα. Δεν είναι πλάκα αυτό που λες. Γιατί στον ΟΠΑΠ ήταν 3,55 και πήγε στο 3,15. Και έξω ήταν κάτω από 4 φράγκα. Ναι, το over 4,5 έδινε 4,20. Τι έδινε το over 4,5? 4,20. Το 7 συν έδινε 5,5, φίλε. Άστο. Εντάξει, δεν πειράζει. Τουλάχιστον δε στα χαρτιά τι λένε. Δεν πήρε σε αδιάβαστος. Για τον πάγκο θα μας πεις. Παίξε το over. Over, μόνο. Γιατί άμα βάλεις 10 ευρώ και θα κάνεις 20, αν το πιστεί, ρε φίλε, δεν είμαι προφήτης. Προγνωστικά δίνω και παίζω. Βγήκε, πληρωθήκαμε και οι δύο. Έχασα, βγαίνεις εσύ και λες ότι το έχασες. Προφήτης φυσικά δεν είσαι, γιατί οι προφήτες δεν έχουν προφητεύσει κάτι καλό που θα γίνει σε αυτή τη γη. Όλα στραβά, ό,τι στραβό ήταν να γίνει, το προφητεύσανε. Τίποτα καλό δεν είχαν προφητεύσει. Κάνα νέο για τον Ηρακλή. Ρε φίλε, για τον Ηρακλή να έχουμε, όλα καλά είναι. Είσαι ο μεγαλομέτωχος. Λογικά εδώ πρέπει να είναι. Έφερε και τη γυναίκα του, άκουσα. Ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει ούτε η γυναίκα του, ούτε τα παιδιά του, ούτε τι αυτοκίνητο έχει. Με ενδιαφέρει ότι βάζει λεφτά στην ομάδα και να την ανεβάσει πάνω. Τίποτα άλλο. Μακάρι. Χλωμό τον βλέπω εγώ. Να είσαι καλά. Χλωμό. Λοιπόν, Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσεις. Είναι. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Καναλάκη και Γαλαμά και Δήμου. Πώς? Καναλάκης, Γαλαμάς και Δήμου. Όχι και... Καναλάκης. Γιατί τι λες η Δήμου τελευταία, δεν είσαι gentleman. Τη Δήμου πρέπει να πεις πρώτη. Εντάξει, εντάξει, εσύ.
Εγώ, φίλε, δεν έχω κανένα. Να καλέσει εσύ. Κάνα καηλέ να λέω ποιο έρχεται και ποιο φεύγει. Μα εγώ δεν το κάνω από καηλέ. Λε για το κανελάκι, αλλά. Έχει. Τρία χρόνια έχετε να μιλήσετε, πείτε καλημέρα. Τι ίδια, τι. Τι να το κάνω που τον προλογίζει. Το τι κάνουμε στην προσωπική μα ζωή. Α, σε με καημένη τώρα. Τα... Δηλαδή, εσύ ποιο σου είπε, δηλαδή. Σαχλά, μ' άρεσε. Να ρωτήσω κάτι. Τι πιστεύει, σε μια ομάδα που βλέπει. Όλοι είναι κολλητοί μεταξύ του. Δεν λέει ένα για τον άλλο και τι καλό που είναι αυτό και τον άλλο. Και τον προλογίζει. Α, σε. Σάπια να πούμε. Τα ξέρει. Σάπια. Ειδικά εσύ που σκάβει το λακκό όλου του κόσμου εδώ μέσα. Μπαμπούλα του ραδιοφώνου. Γεια.